καλησπέρα στο ακροατήριο του Αθλητικού Λίμπερο 107,4. Ξεκινήσαμε με Nuclear Valdez, τα Αμερικανάκια και το τραγούδι Eve, έτσι, ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια. Βέβαια, ο Γιώργος ο Ζαγόρας προτιμάει το πιο γνωστό του τραγούδι, το Summer. Εμένα μου αρέσει αυτό περισσότερο, η Εύα. Λοιπόν, Ράδιο Μαρμίτα, Λίμπερο 107,4, τελευταία εκπομπή της εβδομάδος. Και φυσικά, σήμερα μόνο στο στούντιο θα έχουμε σε λίγο Στέλιο Παπαντονίου να μας δώσει ρεπορτάζ ΠΑΟΚ, μετά τον Νίκο Παπαδόπουλο για ρεπορτάζ Άρη, και φυσικά μετά τις 10 θα ανοίξουμε τις γραμμές. Μία ώρα θα σας ακούσουμε, ακούσουμε τη δική σας άποψη, τη δική σας σκέψη ή το οτιδήποτε θέλετε εσείς και θεωρείτε σημαντικό να υποθεί και σχολιαστεί στον αέρα, μετά τις 10 η ώρα. Να καλησπέρισω όμως τον Στέλιο Παπαντονίου. Καλά το είπα, Στέλιο Παπαντονίου. Τι έπαθα σήμερα. Ναι, ναι, πολύ καλά, πολύ καλά. Το είπες. Έτσι, τώρα έτσι κι αλλιώς. Δεν με βάφτισες. Όχι, όχι. Έτσι κι αλλιώς το επίθετο σου, Στέλιο, θα είναι και στον μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Αν άκουσα καλά που το έλεγε ο Νίκος ο Μοσχοβίτης, έτσι. Ανακοινώθηκα σήμερα, ανακοινώθηκα. Βέβαια, είσαι ανευτούνη πλέον. Είσαι ανευτούνη. Έτσι. Ναι, ναι. Εδώ και πολύ καιρό. Εδώ και πολύ καιρό, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Τώρα ίδια πόλη, ίδια τέτοιο, μπορεί να γίνει καμιά επανασύνδεση. Επανασύνδεση. Ναι, βέβαια. Ναι, όταν, ναι, υπάρχει, όταν υπάρχει μεγάλο πάθος, καμιά φορά δεν σβήνει, ξέρεις, έτσι. Τον έχω για αυτό ακριβώς. Ναι, η Τούνη, εντάξει, ξέρω αν είναι παθιάρα. Να σου πω την αλήθεια, δεν δοκιμάσαμε. Κάτσε, γιατί εδώ τώρα γινόμαστε, μην γίνει και τίποτα και παίζουν τίποτα βιντεάκια κτλ. Έτσι. Με παίζουν γιατί μπορεί να μείνει. Όχι, είμαστε καλοί. Όχι. Εντάξει, εξάλλου η Τούνη τι να μα κάνει. Χαριτολογώντα τα λέμε. Πόσο χρόνο είναι η Τούνη, δεν ξέρω, ρε φίλε, σοβαρά τώρα. Η τριαντάρα, πόσο είναι. Τώρα θα με κόψει, άμα σου πω. Πόσο είναι. Να ξέρει. Πόσο είναι. Το 93 είναι γεννησή. Σαν εμένα. 93 ή 27. Τι με κάνει εμένα, Τούνη, εγώ 52 είμαι. Τι με κάνει εμένα, 27 χρόνια, 52, 27 άρα είναι τι. Κατάλα. Γιατί, φίλε. Ε. Γιατί όχι. Ναι, περιορέξιο κολοκυθόπιτα, έτσι. Ναι, καλά, αυτό είναι. Γούστα είναι αυτά, εντάξει. Ναι, double score σχεδόν την έχω. Double score λέω. Όχι. Εντάξει, οκ. Είναι αυτό που λένε ότι στον έρωτα δεν υπάρχει ηλικία. Μα δεν μιλάμε για έρωτα εδώ πέρα, Στέλιο μου. Ναι, λίγο μας παρεξήγησε. Λίγο με παρεξήγησε. Δεν μιλάμε να την παντρευτούμε την κοπέλα. Εντάξει. Ναι, κατάλαβα. Ναι. Απλώς, ρε παιδί μου, γιατί είμαστε στο ραδιόφωνο, είπα να το πω προς τον έρωτα. Κατάλαβες. Αν είμαστε μεταξύ μας, θα σου έλεγα διαφορετικά πράγματα. Λοιπόν, κάτσε, Στέλιο, να διαβάσω τους υποστηρικτές εκπομπής Ράδιο Μαρμίτα και ξεκινάμε με το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Να ευχαριστήσουμε την παραδοσιακή ψαροταβέρνα Κάρε Κλάς, εδώ που τα ψάρια και τα θαλασσινά έχουν τη τιμητική τους, σε έναν εκπληκτικό χώρο, χώρο με θέα όλη την παραλία της πόλης, κυριολεκτικά δίπλα στο κύμα. Απολαμβάνετε όλες τις σπεσιαλιτές της θάλασσας, μαγειρεμένες με ελληνικές και μεσογειακές συνταγές. Δοκιμάστε με την παρέα σας τα εκλεκτά πάντα φρέσκα θαλασσινά εδέσματά μας. Καλαμαράκια, χταποδάκια, σαρδέλα, γάβρο, ολόφρεσκα ψάρια και τα special αχνηστά μύδια μας. Απογειωθείτε γευστικά με τα εκπληκτικά ορεκτικά μας και τις φρέσκες σαλάτες πάντα με τη συνοδεία παγωμένης ρετσίνας, ούζου, τσίπουρου και δροσερής μπύρας. Ψαροταβέρνα Κάρε Κλάς με ιστορία από το 1938 στην παράδοση της Θεσσαλονίκης. Αργοναυτών 1 με Θεμιστοκλής Οφόλη 76. Στην Καλαμαριά είναι η διεύθυνση. Και τηλέφωνο για τα ρεζερβέ σας 2310-413-230. Φυσικά, επενθυμίσω ότι είναι δίπλα στο ΣΑΡΚ, έτσι, η διεύθυνση γνωστή. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε και το στέκι του Κωστή, το ψητοπολείο με σούβλες και σχάρες που όλα τα πάντα είναι στα κάρβουνα. Η διεύθυνση από το στέκι του Κωστή είναι στη Νέαπολη, στην Ανδρέα Παπανδρέου 113. Αν θέλετε φυσικά να πάτε να κάτσετε με την παρέα σας, με την οικογένειά σας και να απολαύσετε όλα αυτά τα καλούδια που έχει το ψητοπολείο, το στέγιο του Κωστή. Για delivery 2316-2727-27. Επαναλάβω το delivery αφού πω ότι μερικά έτσι ενδεικτικά να αναφέρω. Κοντοσούβλη χοιρινό, πανσέτα σούβλας, πατατόπιτα, μιλάμε για σάντουιτς έτσι, σουβλάκι χοιρινό, σουβλάκι κοτόπουλο, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι μοσχαρίσο, μην πω μπιφτέκι λαχανικών, δεν έχουμε να ξέρετε. Λοιπόν, όλα αυτά επαναλαμβάνω, Ανδρέα Παπανδρέου 113 και delivery 2310-620727.
το στέκε του Κωστή όλα στα κάρβουνα, επαναλαμβάνω. Λοιπόν, Στέλιο, ξεκινάμε με ΠΑΟΚ, με ρεπορτάζ ΠΑΟΚ, οτιδήποτε έχεις. Να, ήδη μας είπες για μια μεταγραφή στο μπάσκετ. Μεταγραφή, τώρα λέγεται μεταγραφή αυτή, όχι, δεν ξέρω. Εγγραφή. Ναι, εντάξει. Ουσιαστικά ο ποδοσφαιρικός ΠΑΟΚ δεν έχει τίποτα, και κάποιο τρομερό ρεπορτάζ. Ουσιαστικά οι παίκτες είναι σε άδεια, επιστρέφουν όλοι σαν στην Θεσσαλονίκη στις 29 του μήνα προκειμένου να ξεκινήσουν προπονήσεις στις 30 Ιουλίου και από εκεί και πέρα στις 4 Αυγούστου να αναχωρήσουν για την Πόρταριά, όπου θα γίνει και το βασικό στάδιο της προετοιμασίας, όπου θα κάτσουν εκεί πέρα για μία εβδομάδα έως και τις 10 Αυγούστου, που θα δώσουν και δύο φιλικά, ένα με τον Βόλο και έναν με τον Ατρόμητο. Τώρα από εκεί και πέρα ουσιαστικά ουσιαστικά το μπαλάκι πέφτει στον Όλοφ Ρέμπε, στον Γερμανό τεχνικό διευθυντή της ΠΑΕΠΑΟΚ, προκειμένου που είναι ο άνθρωπος που θα τρέξει τις όλες οι διαδικασίες όσον αφορά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του νέου ΠΑΟΚ, γιατί όπως όλοι γνωρίζουμε και έχουμε καταλάβει, ο ΠΑΟΚ χρειάζεται αλλαγές σε νέα πρόσωπα προκειμένου να μπορέσει να μπει ξανά σε ρυθμούς για να διεκδικήσει και να κατακτήσει τίτλους, καθώς μετά από 3 χρόνια την φετινή σεζόν ο ΠΑΟΚ δεν κατέκτησε ούτε κύπελο ούτε πρωτάθλημα. Να πούμε πως χθες βγήκε μια ανακοίνωση από την Θηρία 4. Ήθελα να σε ρωτήσω αυτό, Στέλιο, γιατί την άκουσα από την χθες το βράδυ στην εκπομπή του Γιώργου του Ζαγόρα. Θα μας πεις για αυτήν και θα σχολιάσεις φυσικά, σε ακούμε. Ναι, μια ανακοίνωση η οποία οι οργανωμένοι οπαδοί του Δικεφάλου του Βορρά τοποθετούνται για όλα τα ζητήματα τα οποία έχουν προκύψει τόσο μέσα στην σεζόν, αλλά και γενικότερα κάνουν έναν μίνι απολογισμό για όλα αυτά τα οποία συνέβησαν. Νομίζω ότι ουσιαστικά τα περισσότερα από αυτά τα οποία υπόθηκαν είναι αλήθεια. Έστειλαν ξεκάθαρο μήνυμα και στο μεγάλο μέτοχο της ΠΑΕΠΑΟΚ, τον Ιβάν Σαββίδη και την οικογένεια Σαββίδη, λέγοντας πως ο ΠΑΟΚ χρειάζεται έναν πρόεδρο που θα μπορεί να διοικήσει, χωρίς να πούνε κάτι κακό, απλώς το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ θέλει στελέχη ικανά προκειμένου να τον διοικήσουν και να τον οδηγήσουν σε επιτυχίες, είναι κάτι το οποίο το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, και η έλλειψη στελεχών πέρα των Γκάτσι, Κυριάκου και Γκοτσάρεβα είναι ένα γεγονός. Νομίζω ότι στην πλειοψηφία της ανακοίνωσης, όχι στην πλειοψηφία, σε όλο το μέρος της ανακοίνωσης, προσωπικά εγώ συμφωνώ σε όλα όσα γράφτηκαν. Και νομίζω ότι ήταν μια παρέμβαση και ανακοίνωση η οποία έπρεπε να βγει και από την πλευρά των οπαδών. Ωραία. Αυτά ήταν για το ποδοσφαιρικό. Για μπασκετικό δεν ξέρω αν έχεις οτιδήποτε να μας πεις, διότι υπέγραψες για το νέο σου συμβόλαιο, οπότε έχεις να μας πεις κάτι. Ναι, ο Νόντας Παπαντονίου είναι ουσιαστικά ο δεύτερος παίκτης που ανακοίνωσε η ΚΑΕΠΑΟΚ. Υπέγραψε διετές συμβόλαιο με τον Δικέφαλο του Βορρά. Η πρώτη ουσιαστικά ανανέωση ήταν ο πρώτος παίκτης που ανακοινώθηκε, καθώς ο Μαργαρίτης ήταν ο πρώτος που ανακοινώθηκε, ο αρχηγός του ΠΑΟΚ, ο οποίος συμφώνησε σε ανανέωση με τον Δικέφαλο του Βορρά και θα συνεχίσει και τη νέα σεζόν. Και ο τρίτος, η τρίτη μεταγραφή, ουσιαστικά ο τρίτος παίκτης που ανακοινώθηκε είναι ο Αμερικάνος, ο Γκρίφιν, αν θυμάμαι καλά και αν τον λέω σωστά. Και γενικότερα, όπως δήλωσε και ο Κώστας ο Μέξης, μπαίνει ο ΠΑΟΚ σε μια νοοτροπία και λογική να διαλέγει παίκτες, είτε κυρίως Έλληνες, αλλά και οι περιπτώσεις των Αμερικάνων που θα διαλέξει, να είναι παίκτες οι οποίοι έχουν γνώση και έχουν αγωνιστεί στο ελληνικό πρωτάθλημα τα προηγούμενα χρόνια. Οπότε, με βάση αυτόν τον μπούσουλα, θα κινηθεί ο ΠΑΟΚ και για τις επόμενες κινήσεις που αναμένονται μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα. Αυτά που ήταν σχεδόν μπαν σαν μπαν, τι έγιναν? Κάποιες περιπτώσεις, αν θυμάμαι καλά, ποιες ήταν, του 2-3 παιχτών που ήταν σχεδόν, ο ένας ήταν, όχι ναι, δεν το θυμάμαι ποιος ήταν, ο ένας ήταν πολύ γνωστός, τώρα δεν το θυμάμαι. Ναι, που είχε περάσει και από τον Άρη που πήγε στον ΠΑΟΚ, πώς λέγονταν, ο Αθηναίου ήταν. Ναι, ουσιαστικά ο ΠΑΟΚ προσπαθεί να μπει σε διακανονισμούς και διαπραγματεύσεις με όλους αυτούς τους παίκτες που έχει οφειλές. Σίγουρα σε αυτή την όλη διαδικασία βοηθάει η παρουσία του Χατζόπουλου και του Έτερο και του Τριλάκη, δεν θυμάμαι το όνομα του τρίτου ουσιαστικά
που συμπληρώνει την διοίκηση μαζί με τον κύριο Καρακούση. Οι δύο αυτοί είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν την οικονομική επιφάνεια να βοηθήσουν σε ένα βαθμό τον ΠΑΟΚ προκειμένου να του δώσουν την ρευστότητα που χρειάζεται. Να θυμίσουμε ότι ο κύριος Χατζόπουλος είναι ένας άνθρωπος και ένας επιφανής ΠΑΟΚτής που βοηθάει την ΚΑΕ ΠΑΟΚ τα τελευταία 11 χρόνια μέσω χορηγιών. Οπότε, είναι αυτός που μας έλεγες και πέρσι, έτσι. Πέρσι εννοώ στην αρχή της χρονιάς. Της φετινής. Όχι, εγώ έλεγα τον κύριο Αμυρίδη. Α, Αμυρίδη, ο κύριος Αμυρίδης δεν μπήκε στη διαδικασία να ασχοληθεί ενεργά. Φέτος ο κύριος Αμυρίδης ασχολείται με τον ερασιτέχνη και έχει ουσιαστικά το βόλεϊ γυναικών, το οποίο πρωταγωνιστεί. Την βοηθάει και άλλα τμήματα του ερασιτέχνη. Δεν έχει εμπλοκή με το μπάσκετ του ΠΑΟΚ, καθώς δεν κρύβει και την πίκρα του από τον τρόπο που του συμπεριφέρθηκαν. Το βόλεϊ γυναικών είπες ότι πρωταγωνιστεί. Πρωταγωνιστεί. Πρέπει να σας κερδίσαμε. Πρέπει να σας κερδίσαμε, αν θυμάμαι καλά. Ή θυμάμαι λάθος. Δεν θυμάμαι. Είμαστε Α4, Α5, εμείς δεν τα ξέρω. Κάτι θυμάμαι για το γυναικείο. Για το γυναικείο βόλεϊ του Άρη. Καλά, εντάξει. Εγώ θυμάμαι μια παίκτρια του Άρη που σχολιάζαμε στο βόλεϊ. Ναι, εκείνη ήταν η Αμερικάνα, ρε. Η Αμερικάνα. Δεν θυμάμαι το όνομά της τώρα και το στο να πεις δεν το θυμάμαι. Ο κόμματος. Όχι ο κόμματος ο μπασκετμπολίστας ο παλιός, ο κόμματος ο Ξανθός. Θυμάμαι ότι ήμασταν στούντιο και μόλις είχε ανακοινωθεί να φάρουμε όλοι οι διαρκείες στο βόλεϊ του Άρη. Ναι. Όντως. Εκπληκτική κίνηση αυτή από την πλευρά του πάντα, βόλεϊ. Πάντα μου άρεσε το βόλεϊ, πάντα ήταν ένα άθλημα που με συγκινούσε, να σου πω την αλήθεια. Έτσι όπως πάμε, μας βλέπω και στο βόλεϊ διαρκείας. Κοντά μας βλέπω. Προφανώς, ξεκάθαρα. Έχει ωραία πραγματάκια. Φυσικά στο βόλεϊ νομίζω ότι ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δώσουμε και στο beach volley, που νομίζω ότι οι ομάδες δεν έχουν ομάδες, οπότε νομίζω ότι είναι μια καλή ιδέα. Τόσο για τον Άρη όσο beach, για τον ΠΑΟΚ. Beach volley, ναι. Το beach έχει, ναι, ναι. Είναι ο Μόιχα, έχει δύο έννοιες η αγγλική λέξη, έτσι, beach. Ναι, ναι, ναι. Ταιριάζει και στις δύο, ταιριάζει για... ναι, τέλος πάντων, να μην το πω γιατί μας ακούνει καμιά γυναικεία οργάνωση για να μας τσεκουρώσει. Λοιπόν, σήμερα νομίζω ότι η συζήτηση πάει να εκτροχιαστεί. Με τον Ζόρντι κρατάμε. Η εκτροχιασμένη είναι εκτροχιαστεί. Κι άλλο. Άμα σα ακούει η Τούνη, άμα σα ακούει καμιά γυναικεία οργάνωση φεμινιστική, δεν την κλειτώνω με τη μινισάρα. Λοιπόν, δεν ξέρω τώρα κάτι άλλο, οτιδήποτε έτσι κουσκούς, παρελειπόμενο, δεν ξέρω τι, γιατί πλησιάζουμε και στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Δεν έχουμε κάτι άλλο. Φτωχή είναι η επικαιρότητα. Εσύ πού είσαι και δεν ήρθες σήμερα στο τούτο, ότι έχουμε καμιά γυναικοδουλειά έξω, σ' ακούω, έτσι. Εντάξει. Ναι, είμαι έξω και είμαι παραθαλάσσια. Παραθαλάσσιος είσαι? Ναι, παραθαλάσσιος είμαι. Σας μιλάω και αγναντεύω τη θάλασσα. Να υποθέσω με γυναικεία παρουσία, έτσι. Δεν αποκαλύπτουμε τέτοια πράγματα. Δεν έχεις. Δεν αποκαλύπτουμε τέτοια πράγματα. Είναι προσωπικά δεδομένα. Τα καρδιά μας κλειστά. Μπουγατσίζεις επικίνδυνα. Αυτά τα λέει ο Μπουγάτσας, να ξέρεις. Προσωπικά δεδομένα είναι αυτά. Προσωπικά δεδομένα. Μου λέει ναι. Εγώ υιοθετώ, να ξέρεις. Υιοθετής. Εγώ είμαι team Μπουγάτσας αυτό το βράδυ. Είσαι team Μπουγάτσας αυτό. Εντάξει, θα σε πάω τώρα και στο σκομπάρκα μια βραδάκι να του τα πεις και από κοντά. Λοιπόν, θέλω να σε ευχαριστήσω τότε. Καλά κάνεις. Η σωστή απάντηση ήταν: φυσικά θα είμαι με γυναίκα, γιατί αν δεν είμαι τώρα με γυναίκα, πότε θα είμαι? Όταν θα γίνω σαν τα μούτρα σου. Αυτή ήταν η σωστή απάντηση, να ξέρεις. Οπότε. Όχι, άμα το έλεγα αυτό, έπρεπε να με κλείσεις. Γι' αυτό τώρα θα σε κλείσω έτσι κι αλλιώς. Έτσι πάει. Δεν το κλειτώνεις το κλείσιμο. Έτσι κι αλλιώς. Να περάσεις καλά, Στέλιο. Χαιρετίσματα στη νεαρά, να είσαι καλά. Τον έκλεισα, πάει αυτός. Χαιρετίσματα στην νεαρά. Κάτσε λίγο, τι πάει το Ιβ. Πάει Ιβ, τελείωσε, να την ξανακούσουμε. Και φυσικά, Στέλιο, είπαμε, αν δεν κάνεις τώρα πραγματάκια, πότε θα κάνεις? Κάνε τώρα που μπορείς, γιατί μετά δεν θα μπορείς. Είναι πολύ απλό. Πού είμαι, εδώ είμαι. Λοιπόν, κάτσε να δω εγώ πριν, θέλουμε 2-3 λεπτάκια πριν πάμε στο διάλειμμα. Το κάνω και λίγο νωρίτερα, να έχουμε λίγο περισσότερο, έστω και 1-2 λεπτά. Περισσότερο, γιατί έχουμε στον Άρη θεματάκια. Βγήκαν και τα ειστήρια διαρκείας. Εν τω μεταξύ μπαίνω στο... όχι, αυτό δεν είναι από το site SPAE. Ήταν από το All About Άρης. Γιατί το πατάω και δεν μεγαλώνει η οθόνη. Να δω. Από ό,τι βλέπω οι τιμές είναι ίδιες με πέρσι. Ολόιδιες, έτσι. Αν κάνω λάθος, πιθανό να κάνω λάθος, αλλά μάλλον δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, ας το αφήσουμε αυτό, θα το σχολιάσουμε για να δω τίποτα έτσι για κάνα κουσκούς. Συμφώνησαν Zenith και Liverpool για Lovren. Ποιο Lovren?
Το Λόβρεν, το back, το center back. Άμπαλο είναι αυτό. Ανακοίνωσε τον Blackwood, οι Rangers του Gerald. Καλά, μην φαίνεστε. Κύριε Τσαλτίδη, εντάξει, καταλάβαμε ότι είστε Liverpool. Εντάξει, γράψα και καμιά άλλη είδηση που να μην έχει τη Liverpool μέσα. Σφοδρή απάντηση Λίνεκερ σε Guardiola. Είναι ανόητο να πιστεύει πως μεροληπτούν υπέρ της Liverpool. Ποιος το είπε αυτό, Λίνεκερ? Ναι, εντάξει, είναι καρτούν ο Guardiola, εντάξει, στις δηλώσεις. Αλλά φέτος, εντάξει, είχε μπρόξιμο η Liverpool. Ήταν η καλύτερη ομάδα, βέβαια, έτσι. Και πέρσι ήταν η καλύτερη, το χάσε όμως. Ο παδί της Liverpool στην Ταϊλάνδη έκανε μόνη τους παρέλαση στους δρόμους. 30 χρόνια είναι αυτά. Η Μπαρσελόνα θέλει να δέσει με νέο συμβόλαιο το νέο αστέρα της. Αυτόν τον 17χρονο, αυτό είναι ο Φατί. 300 εκατομμύρια ευρώ. Καλά, ρε παιδιά, εντάξει. Τον ήθελε η Μάντσεστερ, πού να τον πάει. Σε αναζήτηση τεχνικού διευθυντή η United. Και έχει αυτούς τους δύο Αμερικανούς. Πώς λέγεται αυτός, ο Woodward. Woodward, πώς λέγεται αυτός. Out. Το μπούλο. Μας κατέστρεψες. Υπουργός Αθλητισμού Ιταλίας, στόχος να έχουμε. Υπουργός, αυτό είναι σημαντικό. Υπουργός Αθλητισμού Ιταλίας. Και μιλάμε, είναι μία από τις χώρες οι οποίες έχουν πληγεί περισσότερο από τον κορονοϊό, έτσι, και με χιλιάδες νεκρούς. Στόχος να έχουμε φιλάθλους στα γήπεδα το Σεπτέμβριο. Κάτσε να το δω λίγο αυτό, είναι σημαντικό. Στην Ιταλία σχεδιάζουν τον άνοιγμα των γηπέδων για τους φιλάθλους υπό την προϋπόθεση να τηρούνται ορισμένα μέτρα. Τι ορισμένα μέτρα να τηρούν? Για να εξελιχθεί ομαλά η αντιμετώπιση του κορονοϊού. Ο Υπουργός Αθλητισμού της Ιταλίας, Βιτσέντζο Σπανταφόρα, μίλησε για το ενδεχόμενο να ανοίξουν τα γήπεδα για τους φιλάθλους το Σεπτέμβριο. Στο ραδιόφωνο της ΡΑΗ, ξεκαθάρισε για να γίνει αυτό υπάρχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Συγκεκριμένα, δήλωσε. Σε συμμόρφωση με τις απαραίτητες προφυλάξεις και αν μας επιτρέπεται επιδημονικό αμπίλ, το Σεπτέμβριο, φίλε, θα μπορούμε να. Προφανώς δεν θα γεμίζουν τα γήπεδα όπως συνέβαινε μέχρι τώρα, αλλά με σεβασμό σε μια σειρά μέτρων. Ποια είναι τα μέτρα, ρε φίλε? Α, μελετούνται αυτές τις ώρες. Ελπίζω να φέρω τη μεταρρύθμιση στο τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο, ναι. Τέλος πάντων, είναι λίγο πολύ μία. Το βλέπουμε. Και πιστεύω ότι αυτό που λέγαμε μέχρι τώρα και το διαβάζαμε γιατί το λέγανε ότι μέχρι τέλος της χρονιάς δεν θα υπάρχει κόσμος στα γήπεδα, νομίζω ότι θα αλλάξει. Σίγουρα δεν θα είναι όπως διάβασα τον υπουργό εδώ της Ιταλικής κυβέρνησης που λέει ότι ναι, φυσικά δεν θα είναι, ας πούμε, αν ένα γήπεδο παίρνει 25-30 χιλιάδες θα βγαίνουν 30 χιλιάδες εισιτήρια, αυτό είναι δεδομένο πως δεν θα ισχύει, αλλά παρότι μας λένε για δεύτερα κύματα, για τρίτα κύματα και καλοκαιρινά κύματα, από ό,τι βλέπω μέχρι και στην Ιταλία, που είναι μια χώρα όπως είπα που έχει χιλιάδες νεκρούς, θα ανοίξουν στον κόσμο τα γήπεδα και να μην είμαστε τελευταίοι και σε αυτό, έτσι. Λοιπόν, θα πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Αμέσως μετά, Νίκο Παπαδόπουλο έχει το ρεπορτάζ του Άρη Ψωμάκη και μπασκετικό και ο μπασκετικός Άρη, συγγνώμη, και ο ποδοσφαιρικός. Μείνετε συντονισμένοι στον αθλητικό Λίμπερο 107,4. Πάμε διαφημίσεις, γυρίζουμε με Νίκο Παπαδόπουλο και σχολιασμό της κιτρινόμαυρης επικαιρότητας. Επιστρέψαμε μετά το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Στον αθλητικό Λίμπερο 107,4 βρισκόμαστε. Ζάχος Ντρούλινγκ alone σήμερα. Εδώ στο στούντιο του Λίμπερο 107,4. Όπως προείπα, έχουμε όμως τώρα μαζί μας τον Νίκο τον Παπαδόπουλο από το All About Aris, έτσι. Είδες, προσφώνησε ωραία, έτσι. Πολύ επίσημη. Τι γίνεται? Τι κάνουμε, πώς είμαι? Πολύ ωραίο τραγούδι, πολύ ωραίο τραγούδι επέστρεψες. Μόνο ωραία τραγούδια βάζω, κύριε Παπαδόπουλε. Είχα να τα ακούσω καιρό, είναι αλήθεια, το είχα επιθυμήσει. Μόνο ωραία τραγούδια, καθότι είναι και πρώην DJ. Είμαστε πολλά ταλέντα έχουμε, από ό,τι καταλάβατε. Άσχημοι είμαστε, εντάξει. Γενικότερα, ναι. Για πείτε μας. Η ομορφιά, Ζάχο. Είναι εσωτερική, ξέρω, ναι. Και εσύ όταν πας ένα μπαρ. Όχι εσωτερική, όχι, υποκειμενική. Σωστό. Γιατί είναι τα γούστα. Σωστό είναι αυτό, αλλά κοίτα να δεις. Υπάρχει όμως και. Δηλαδή, λέμε ρε παιδί μου και την Ατζελίνα Τζολί μπορεί να μην την αρέσει κάποιος, να μην του γούστη του. Δεν μπορεί να την πει άσχημη όμως. Έτσι. Είναι υποκειμενική. Δεν τη λες. Άσχημη δεν τη λες, όχι. Εντάξει. Ατζελίνα Τζολί, δηλαδή, άμα σου έπαιρνε κανένα τηλέφωνο. Η Ατζελίνα Τζολί πριν 10 χρόνια, ναι, μπορεί να. Τώρα τη νομπάρει δηλαδή. Τώρα τις νομπάρες δηλαδή. Τώρα έχει. Δηλαδή τώρα να σου πω κάτι, κάποιοι λένε να σου πει για τη Ζιζέλη. Εντάξει. Δεν σου λέω ότι αν έχω τα νομπάρες. Αν δεν φύγει. Είσαι πραγματικά ο ένας στην παρέα και προσυπογράφουν πάνω σε αυτή την άποψη. Έχω πει 2-3 φορές ο φίλος μου Γιώργος Σοκόκ που λέει ότι η γυναίκα μετά τα 18-19 σαπίζει. Έτσι μου λέει. Είσαι αυτή τη άποψη μου φαίνεται. Μετά τα 18-19 σαπίζει τι? Ναι, δηλαδή ότι δεν είναι μπαγιάτικο. Όχι, δεν είμαι αυτή τη άποψη καθόλου. Αλλά πρόσεξε, κοίτα να σου πω κάτι. Δεν σου αρέσει η Ατζελίνα Τζολί τώρα. Θα σου κάνει έτσι διαπίσω, όχι, δεν βγαίνω.
Αντζελίνα μου, sorry, δεν μπορεί, είσαι 51. Κοίτα, επειδή τώρα πας να ανοίξεις άλλη κουβέντα, το οποίο θα κάνουμε σύντομα, εντάξει. Σύντομα. Είσαι πιο έμπειρος από μένα σε αυτό το κομμάτι. Ω, δεν είμαι, μην νομίζεις. Δεν είμαι. Δεν είμαι. Εξαρτάται πάντα από το τι ψάχνεις. Ναι, αυτό σωστό. Είναι πολύ βασικό επίσης και εξαρτάται πάντα το κάθε ηλικιακό target group τι ψάχνει πολύ, από σένα. Πολύ μ' άρεσε αυτή η νεανική ορολογία, πολύ μ' άρεσε, ρε φίλε. Δηλαδή, αν έχεις μια διαφορά ηλικίας, ας πούμε, με τη γυναίκα σε εσύ, ας πούμε, μεγαλύτερος, μπορεί να σημαίνει και μετά τουλάχιστον σε όλα τις δικές μου περιοχές. Δεν είναι τόσο εύκολο να την κυμαντάρεις. Γιατί έχουν... ναι. Γιατί έχουν πάρα πολύ ενέργεια. Ωραία, φίλε, ναι, είσαι to the point είσαι. Εντάξει, είσαι σωστά. Γι' αυτό, ρε παιδί μου, εγώ πλέον, ας πούμε, έχω φτάσει στη ζωή μου σε μια φάση που θέλω το πιο ήσυχο, το πιο όριμο, ας πούμε, το πιο κατασταλαγμένο. Αυτό. Αν θες να κάνεις κάτι μακροπρόθεσμο, long term relationship που λένε. Πώς, ξανά. Long term relationship. Ωραία, φίλε, long term relationship. Και είσαι, ας πούμε, στη δικιά μου φάση 29-30, ας πούμε, θες να κάνεις κάτι, και οι ηλικίες κάτω από 25, εκεί πέρα δεν νομίζω ότι είναι και τόσο κατάλληλες. Σωστό, σε βρίσκω σωστό. Λοιπόν, ναι. Ας αφήσουμε όπως σωστά είπες, είναι, άμα θέλεις, σας έχω... Έχω καεί, γι' αυτό τα λέω. Έχεις καεί, κατάλαβα. Καλά, έχεις καεί δηλαδή σε μεγαλύτερη, να υποθέσω, έτσι. Όχι, με μικρότερες ηλικίες, εντάξει, δεν σου λέω ότι τώρα... Αλλά εσύ τι... Πάντα εγώ... Πόσο ήταν, 15 και κάηκες. Έπεσε κάθε 15 άρικο. Έπεσε κάθε 17 και σε έκανε. Κατάλαβα, σε έδεσε κόμπο. Τα λέω καλά. Κάτσε 15. 17 είπα, 17, 18. 17, όχι, βάλε κι άλλο, είπαμε. Εντάξει, δεν γυρνάμε και. Καλά, ρε φίλε, δεν είπαμε χθες. Είσαι πόσο, 28-29, δεν είσαι. Α, εσύ λες για πιο παλιά. Ναι, εντάξει, ναι. Όπως για τώρα λες. Ναι, 29 ήταν 30. Ναι, εντάξει, 29-30, μας μιλάς για κάτι πρόσφατο, πιο παλιό μας μιλάς, άρα. 27-28, άρα αυτή πόσο να τα κάνω, 10 χρόνια διαφορά, κατάλαβα. Δεν, 10 χρόνια όχι. Κατάλαβα, έτρεξε sprint και σ' άφησε 100 μέτρα πίσω, έτσι. Όχι, με τόσα πολλά χρόνια όχι. Εντάξει, σε έφερα λίγο σε δυσκολίες, δεν πειράζει. Απλά είναι να συναντάτε γυναίκες που είστε στην ίδια φάση. Μην συναντάτε γυναίκες που είστε στη διαφορετική φάση. Γνώμη δικιά μου, έτσι. Άκου, άλλοι φίλοι που είναι πολύ άκου τι θα γίνει τώρα. Όταν θα πάρει ο κύριος διευθυντής, ο κύριος Αγόρας, άδεια. Νομίζω είναι και την άλλη εβδομάδα. Εγώ νόμιζα σήμερα ήταν η τελευταία του μέρα, η Παρασκευή, αλλά είναι την άλλη Παρασκευή. Τελευταία του. Θα βγούμε για ποτό. Όχι, ρε, τίποτα. Θα κάτσε εδώ πέρα να κάνουμε μία με τα μεσονύχτια εκπομπή. Εγώ γουστάρω, ποτό πάμε όποτε θέλεις. Όποτε θέλεις. Ποτάκι, είπαμε. Κρατάνε τα ποδαράκια μας ακόμη. Είμαστε μεγάλοι, όχι τόσο μεγάλοι. Θέλω μία εκπομπή εγώ, εσύ, ο Τρέχιας και ο Ζαγόρας. Πώς θα είναι ο Ζαγόρας, αφού ο Ζαγόρας παίρνει άδεια, ρε φίλε. Τι θα το κάνω, που μην πάρει άδεια, κάνουμε. Όταν γυρίσει. Όταν γυρίσει. Καλά, εντάξει, δεν τελειώνει. Και εγώ έχω την άλλη εβδομάδα, εντάξει. Σωστά. Α, και εσύ την άλλη. Ωραία, οκ. Ναι. Okay. Κάπως θα ταιριάξει, ρε παιδί μου, κάπου θα συναντηθούμε. Λοιπόν, Νίκο, καταρχήν να σε ευχαριστήσω για άλλη μια φορά που είσαι εδώ πέρα στην εκπομπή και θέλω έτσι να ξεκινήσουμε λίγο από αυτό το που είπα, προλόγησα κατά κάποιο τρόπο, γιατί το πήρα χαμπάρι, να σου πω την αλήθεια, και 10 λεπτά πριν μπω στο στούντιο. Να ξεκινήσουμε από αυτό, για τα εισιτήρια διαρκείας, που είδα ότι αν τα είδα καλά, γιατί το είδα στο All About Aris, οι τιμές είναι copy-paste περσινές, έτσι, κάνω λάθος. Σχεδόν ναι. Αν εξαιρέσεις λίγο στα παιδικά που έχει κάποιες διαφορές, όχι, εντάξει, άστε. Είναι σχεδόν ίδιες με τις περσινές, ναι. Είναι ίδιες οι τιμές με την περσινή, δεν ξέρω αυτό. Καλά, κοίτα, και τώρα δες τώρα, κάποιος θα πει, ακούει τώρα, κάποιος θα πει, κοίτα να δεις, ακόμη δεν βγήκαν παράπονα. Ο άλλος θα πει το ακριβώς αντίθετο. Θα πει, κοίτα να δεις, μπορεί να μην έχει κόσμο και θα θέλεις αυτά τα λεφτά. Λοιπόν, μπορούμε να κάνουμε όμως ένα σχόλιο, έτσι, περίμενες αυτές τις τιμές εσύ ή όχι, να πούμε έτσι. Τα διαρκείας είναι σταθερά κάθε χρόνο μια κουβέντα η οποία δεν έχει καταλήξει. Σωστό. Γιατί είναι αυτό. Ο καθένας το βλέπει από τη δική του οπτική. Αυτό σωστό. Εντάξει, να σου πω τι περίμενα. Μας είχε προετοιμάσει πάει τις προηγούμενες μέρες ότι θα βγουν τα διαρκείας την επόμενη εβδομάδα. Εντάξει, σκέφτηκα λίγο, ας πούμε, μπήκα σε κασένα να δούμε τι τιμές θα βάλει. Δεν μπορώ να σου πω ότι περίμενα ότι θα τα βάλει πιο φθηνά ή πιο ακριβά. Δηλαδή, δεν μπορούσα να τον υπολογίσω σε αυτή τη φάση τον καρυπίδι για το θέμα της διαρκείας.
Σωστό αυτό. Φέτος όμως. Άλλη μια ερώτηση. Τώρα εγώ σου κάνω και το δικηγόρο του διαβόλου, έτσι. Γιατί ήδη έχω έτσι κάποια ένα-δύο, να μην το πω, ξέρεις, αυτό το κλασικό. Έχω πολλά μηνύματα, μου στέλνουν. Έχω ένα-δύο φίλους έτσι, ένα inbox που μου λένε αν το θα είναι. Φιλιά μας στο Τσιλιγκύριο. Ναι, ναι. Πάλι το έτσι. Ωραίο. Αφού στέλνεις στο Τσιλιγκύριο, στέλνεις χαιρετίσματα, είσαι σε καλό δρόμο. Λοιπόν, είναι. Κατάλαβα. Δίκτυο ασφαλείας. Ο δείκτης. Λοιπόν, επειδή σου λέω δεν το έψαξα. Είναι μέσα. Να σου πει ο άλλος, φίλε μου, το ρωτάει ένας. Είναι Ζάχο, μου λέει, όπως πέρσι και τα. Πέρσι δεν ήταν. Τα playoff είναι φέτος μέσα. Παραδείγματος χάρη. Όχι, φίλε. Ξέρεις, περίμενε. Δεν λέω το όνομα γιατί είναι γνωστός αυτός ο φίλος που με ρωτάει. Περίμενε. Ξέρουμε αν τον χρόνο θα έχουμε play-off. Εδώ τη Δευτέρα θα γίνει κουβέντα. Σωστό και αυτό που λες. Να σου πω, δεν το σκέφτηκα. Το θεώρησα σαν δεδομένο ότι θα υπάρχουν. Κοίτα. Μπορεί να μην υπάρχουν. Άκουσε. Play-off θα υπάρχουν αν οι ομάδες είναι όπως είναι τώρα. Δηλαδή 14. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην υπάρχουν play-off. Τι θα γίνει, θα τελειώσει το πρωτάθλημα 31 Φεβρουαρίου. Δεν γίνεται. Εκτός αν παίξουν τρεις. Θα απλώσουν περισσότερο τις ημερομηνίες. Όχι, αν παίξουν τρεις γύρους, αλλά σκοτσέζικο. Δεν γίνεται διαφορετικά, πώς θα γίνει. Ή play-off θα έχει ή τρεις γύρους. Δεν γίνεται. Ακόμη και με 16 ομάδες πάλι δεν γίνεται. Ναι. Έχει μια λογική αυτό. Αλλά να σου πω την αλήθεια, έχεις δίκιο. Δεν το σκέφτηκα, το πήρα σαν δεδομένο. Μπορεί, ας πούμε, να μην παίξει ο πρωταθλητής του χρόνου και να κάνουν πάλι όπως 2, 3, 4, 5 να παίζουν, ξέρω εγώ. Τι να σου πω, εντάξει, είναι λίγο ρευστά τα πράγματα. Ας περιμένουμε και το ρεπορτάζ που θα τρέξει, θεωρώ, η εξελίξη επόμενες μέρες. Όχι μόνο, δεν λέω ρεπορτάζ για τον Άρη, λέω ρεπορτάζ βασικά και για την ΕΠΟ και με όλα αυτά που γίνονται και με τις εκλογές και δεν θα γίνουν εκλογές και με τον τελικό. Νομίζω όλα αυτά το ένα συμπαρασέρνει το άλλο, έτσι. Ναι, εγώ θα πρέπει να κάνω ένα σχόλιο πριν βγουν ακόμα, πριν πάει ανακοινώσει τις τιμές των διαρκείας, ότι η προσωπική μου γνώμη περισσότερο, ότι είναι μια ευκαιρία λίγο για τον κόσμο να πει λίγο πλάτη, τώρα χρειάζεται. Γιατί ναι. Μόνο και μόνο να βάλουμε κάτω και δούμε τι έχει δώσει και τι θα δώσει. Εννοείς για αυτά που πληρώνει, ναι. Ναι, όχι μόνο τα μπαν και άλλα πράγματα, διακανονισμούς που πληρώνει, εφορίες που πλήρωσε ή κάτω προηγούμενο διάστημα και σε περίοδο όλα αυτά όπου δεν υπάρχουν έσοδα. Σωστό, άκουσε. Δεν λέω, πρόσεξε. Είναι υποχρέωσή του, περίμενε λίγο να το. Αυτό, μπράβο. Είναι υποχρέωσή του να το κάνει, ναι. Γιατί το μαγαζί είναι δικό του. Έτσι. Και τώρα, είσαι απόλυτα σωστό. Για την επένδυση την οποία κάνει. Για τη δική μου λογική. Τώρα είσαι απόλυτα σωστό. Ναι. Αλλά από την άλλη, το κάνει σε μια περίοδο που τα έσοδα είναι μηδαμινά. Και αυτό είναι σωστό. Ότι ένα άνθρωπο με συγκεκριμένε δυνατότητε και είναι και ένα άνθρωπο ο οποίο, ναι, μεν δεν είχε άλλη επιλογή, αλλά σώθηκε και πλήρωσε χρέη τα οποία δεν είναι τη δική του χρήση. Όσον αφορά το τελευταίο, ναι. Ναι. Και αν κάποιος πρόσεξε, για τους δικούς του λόγους, που εγώ τους σέβομαι, εντάξει. Δεν λέω αν συμφωνώ ή διαφωνώ, τους σέβομαι. Πει ότι εγώ, εντάξει, υποχρέωσή του είναι να στα δώσει και θα δώσει κι άλλα, μετά πρόσεξε. Είτε πάρει ο Αργιανός στην άλλη εβδομάδα διαρκές, είτε δεν πάρει ο Καρυπίδης, πάλι θα συνεχίσει να δίνει. Το θέμα όμως είναι το εξής. Ότι είναι ένα τώρα καλό να βάλουμε και λίγο πλάτη. Και αν κάποιος δεν θέλει να το κάνει για τον Καρυπίδης, το κάνει για τον Άρη. Σωστό είναι αυτό που λες. Άκουσε όμως, κοίτα, για δες πως συνδέεται το ένα με το άλλο. Δεν ξέρω αν θα έχουμε. Ναι. Θα πούμε για τον Πορτίγια βέβαια, αναγκαστικά και εμείς. Δεν ξέρω αν έχουμε νεότερα, γιατί το ρεπορτάζ λέει ακόμη όχι. Γιατί είπες και εσύ για πλάτη και για το ποδόσφαιρο, ας πούμε. Έχει λογική. Αυτά που λες, το 90% για μένα έχουν λογική. Αλλά να βάλει πλάτη ο κόσμος, λες και να βάλει. Και έχεις, όπως είπα, 90%. Πλάτη εδώ. Πλάτη στο μπάσκετ. Πλάτη κάντε λίγο και στο βόλεϊ. Πλάτη λίγο, η πλάτη όμως, συγγνώμη, η δική μου η πλάτη, να σου πω, ας πούμε, είναι λίγο, είμαι και μην ξαναλέω την ηλικία μου. Ο καθένας ναι. Θα διαλέξει που θα βάλει. Θες να βάλει στον μπάσκετ, πρώτα απ' όλα στον μπάσκετ, αυτή τη στιγμή μπορεί να βάλει κανένα. Δεν υπάρχει κάτι. Δεν έχει κυκλοφορήσει κανένα. Εντάξει. Δεν παίρνει μετοχές για να πας να πάρει. Εμέσως πλήρως, σαφώς, ζήτησαν και τη βοήθεια του κόσμου όμως, έτσι. Ναι. Γενικά είναι μονόδρομος. Γιατί δεν έχει και άλλη επιλογή αυτή τη στιγμή. Δεν είναι ενδιαφέρον. Θέλω Νίκος, οικονομικά στον ορίζοντα. Σε διακόπτω λίγο. Θέλω να τελειώσουμε με ποδόσφαιρο. Γιατί για μπάλα, συγγνώμη, χθες όταν βγήκες και μας έδωσες το ρεπορτάζ μέχρι εκείνη τη στιγμή, δεν υπήρχε. Εγώ θέλω να κάτσουμε σε αυτό το. Να σχολιάσουμε αυτό που μετά άκουσα από τον Αντώνη τον Κάτσιο. Έτσι, και μάλιστα μου το επιβεβαίωσε ο αδελφός μου που ήταν σε αυτούς τους λίγους που ήταν στο παλέ. Είπε ο Αντώνης ο Κάτσιος. Ότι υπόθηκε από τα, νομίζω ο κύριος Αρβανίτης είπε ότι αυτά που χρωστάμε
είναι 4,5 εκατομμύρια. Ο αδερφός μου, ναι, ο αδερφός μου μάλιστα μου το είπε λίγο πιο καλά, γιατί ήταν σου λέω εκεί πέρα, ήταν στο Palette Sport. Είπε ο κύριος Αρβανίτης, νομίζω, δεν είμαι σίγουρος, δεν το συγκράτησα, ότι όσα λεφτά χρωστούσαμε όταν πήρε τις μετοχές, υπόθηκε αυτό στο Αλεξάνδριο, ότι όσα λεφτά χρωστούσε η ΚΑΕ όταν πήρε τις μετοχές ο κύριος Γουλιέλμος, τα ίδια χρωστάει και τώρα. Φίλε, αυτό εμένα, δηλαδή και χθες, επειδή είπα θα μια έκρηξη μπουγάτσα, μόνο που το σκέφτομαι, δεν ξέρεις τι παθαίνω. Παθαίνω ένα κλακά στον εγκέφαλο. Κλακά στον εγκέφαλο παθαίνω, φίλε. Και ξέρεις γιατί? Για το θέμα της κοροϊδίας. Δεν με ενδιαφέρει, δεν με πειράζει που έμειναν το ίδιο. Με πειράζει, αλλά σου λέω το θέμα της κοροϊδίας. Από το συγκεκριμένο κιόλας άνθρωπο. Εγώ με τρελαίνει. Να μου το έκανε και κανένας. Γιατί πολλά είπα για μηνύσεις. Πάμε λίγο στο ποδόσφαιρο να τελειώσει και πάμε στο μπάσκετ. Πάμε λίγο στο, για πορτίγες, μορτίγες. Και γιατί λίγο έπαθα τώρα. Με χτύπησε λίγο ένα τίλτο στον εγκέφαλο. Το έπαθα. Έλα, πάμε λίγο, Νίκο, στο όσον αφορά. Τα είπαμε για τα εισιτήρια διαρκείας, δεν ξέρω για πορτίγια, μορτίγια, για μεταγραφές. Ήδη ο Κουέστα νομίζω τελείωσε, έτσι. Εντάξει, πάει, δεν το δίνει ακόμα. Δεν το δίνει. Δεν το δίνει ακόμα. Εντάξει. Δεν νομίζω να χαλάσει τώρα στο σημείο που φτάσαμε. Okay. Οι δύο πλευρές θα έχουν βρει με τα τωρινά δεδομένα σε ένα ποσό κάπου στη μέση. Δηλαδή ανάμεσα στα 150 έδινε ο Άρης ο ποδοσφαιριστής. 180. 180 που ζητούσε από εδώ. Μέση είναι 165. Μετά του Κουέστα, κάπου εκεί περίπου. Mm-hmm. Με τα μπόνους βέβαια του Κουέστα έφευγαν πάρα πολύ οι απαιτήσεις. Ήταν και το βασικό πρόβλημα, όπως είχαμε σημειώσει και τις προηγούμενες μέρες. Αν δεν αλλάξει κάτι δραματικά την τελευταία στιγμή, θα επιβεβαιωθεί αυτή η συμφωνία, καταρχήν συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές. Εντάξει, νομίζω ότι με ένα νορμάλ αισθητικά ποσό, okay, έκαναν υποχωρήσεις και οι δύο. Αυτό Νίκος, και, ναι, σώρισε, Δίκο. Και αφήνει και στον Άρη το περιθώριο να αποκτήσει, για μένα και πρέπει να το κάνει, γιατί πέρυσι ήταν λάθος που δεν το έχει, να αποκτήσει ένα αξιόλογο τερματοφύλακα για να έχει πίσω τον Κουέστα. Αυτό ήταν η επόμενη ερώτησή μου. Αυτό αλλάζει τα δεδομένα, Νίκο, όσον αφορά, γιατί να μην κρυβόμαστε έτσι πίσω από το δάχτυλο μας, για τον Μέγερη. Πιστεύω ότι ο Πάρης ενδιαφέρεται. Αλλάζει τα δεδομένα ως προς τον Μέγερη. Ναι. Ο Μέγερη δεν έρχεται πλέον. Ναι. Άρα πώς θα βρεις, δηλαδή. Ο Μέγερη είναι ένας παίχτης που έχει ένα κασέ γύρω στις 120.000 ευρώ. Δεν μπορείς να έχεις τον πάγκο 120.000 ευρώ τερματοφύλακα. Εντάξει, αν ο Άρης, η επιλογή που θα κάνει στο τέρμα, η δεύτερη δηλαδή θα είναι της backup του Κουέστα, θα είναι κάτω από 100.000 ευρώ, πίσω που θα είναι και κάτω από 80. Δηλαδή θα είναι εκεί πέρα γύρω στο 60-70, πιστεύω. Υπάρχουν όμως, αλλά κάτι καλύτερο από τον Έμαν. Εντάξει, καλά, ο Έμαν, τι κάτι καλύτερο από τον Έμαν, λίγο κάτι καλύτερο είμαι εγώ. Εντάξει. Το παιδί είναι άπειρο. Για μένα, αν θες την προσωπική μου άποψη και τα λεφτά που δίνει τώρα στον Κουέστα, πάλι πολλά. Για τον Κουέστα. Κι εγώ συμφωνώ. Είναι καλός θερματοφύλακας, με τις καλές και τις κακές του στιγμές. Για μένα του λείπει κάτι σημαντικό, το ότι δεν είναι καλός με την μπάλα στα πόδια. Υπερτερεί σε άλλα στοιχεία του. Και σε εξόδους δεν είναι καλός. Και σε εξόδους και στα. Φοβερός θα. Και στα σερτάσου. Εντάξει, στις εξόδους είναι με τις μέρες. Έχει, ναι, και φορές που είναι καλός εξόδους. Δεν νομίζω. Είναι εξαιρετικός χαρακτήρας που για μένα παίζει τεράστιο αυτό, ναι, μέσα από διτήρια. Αυτό ναι. Εντάξει, αλλά νομίζω ότι... Δεν τον πειράζει και προφανώς αν είναι και 1-2 μήνες πίσω η πληρωμή. Κάνει υπομονή. Παίζουν ρόλο αυτά, έτσι. Εντάξει, αυτά σε όλες τις ομάδες. Έτσι, ναι. Δεν είπα μόνο στον Άρη, λέω κάποιο, συγγνώμη, ότι εσείς τα λέγατε και έχετε δίκιο, ο Ντιγκινί δεν ήθελε ούτε ένα μήνα. Έτσι. Και ο Λάρσον. Και ο Λάρσον δεν ήθελε ούτε μισό μήνα. Δυσανασχετούσε συνεχώς. Ακριβώς. Άρα αυτό λέω. Αυτό δεν τον πειράζει προφανώς, και έναν και δύο μήνες να είναι. Ξέρει ότι θα πληρωθεί, παραδείγματος χάρη, και σου λέει και δύο μήνες θα κάνω υπομονή. Αυτό είπα. Φυσικά σε όλες τις ομάδες είναι. Σε όλες τις ομάδες, 80% των ομάδων είναι έτσι. Λοιπόν, άρα εγώ συμφωνώ μαζί σου. Εγώ τα θεωρώ πολλά λεφτά για τον, και για την αξία του, αλλά γενικά. Όχι, πρόσεξε. Πολλά θα ήταν αν του έδινε ο Άρης αυτά τα παίζει του. Πολλά ως υπερβολικά. 10.000 τώρα είναι ένα ποσό το οποίο δεν είναι 10.000 λιγότερο. Με τα μπόνους έβγαινε 220-230.000. Για το χρόνο. Έτσι. Ναι. Για τη διετία, για το χρόνο. Ναι. Τώρα είναι στο έτσι και έτσι. Εντάξει. Ο φίλε θα αλλά το σίγουρα Μέγερη... είναι επιβεβαιωθεί. Το Μέγερη τι. Ή τον Άμπαρτ, δεν ξέρω το κασέ του. Τον Άμπαρτ θα έπαιρνα, να σου πω την αλήθεια. Έχω κολλήσει. Το Άμπαρτ ήταν πολύ πιο δύσκολη περίπτωση, ναι, γιατί έχει συμβόλαιο με την Τενερίφη. Δηλαδή έπρεπε να τον πάρει δανεικό, έπρεπε να μείνει ελεύθερο. Ενώ ο Μέγερη είναι ελεύθερο, κυκλοφορεί, είχε γίνει και επαφή. Τα λεφτά του ήταν πάρα πολύ καλά.
100 με 120 είναι μια χαρά νομίζω. Τέλος πάντων, εντάξει, αυτό λέει, όλα στο γήπεδο φαίνονται. Εντάξει, είπαμε αυτό, είπαμε για τον Πορτίγια. Θεωρείς ότι σήμερα, αύριο θα έχουμε νέα, αύριο π.χ. έστω και Σάββατο. Ή... Κοίτα, αυτό το οποίο ανέφερα από την ΠΑΕ σήμερα το πρωί είναι ότι επειδή έχει καθυστερήσει πολύ και επειδή και ο Πορτίγια εμένει στην αρχική θέση και στις αρχικές του απαιτήσεις, ότι σκέφτεται ο Καρυπίδης, επειδή θέλει και αυτός να το τελειώσει άμεσα, να του τα δώσει όλα τα λεφτά και να τελειώνουμε. Ναι. Ξέρει λοιπόν, και ο άλλος, και ξέρει και ο άλλος ότι κρατάει τον αέρα από το χέρι, έτσι. Οπότε. Καλά, ναι, εντάξει. Το ξέρει. Τώρα βέβαια ελπίζω ο κόσμος πραγματικά και βάζω και μέσα στον κόσμο και εμένα να μας έδωσε ο Πορτίγια ένα καλό μάθημα στην προσπάθεια που κάνουμε πολλές φορές. Εγώ την καταλαβαίνω να ψάχνουμε ήρωες, σύμβολα, φίλους της ομάδας. Στο φίλους εντάξει το Πορτίγια. Εντάξει, τόσα χρόνια Αργιανιλίκη πουλάει μέσα στο Facebook και τώρα έχει 80.000 δουλευμένα και ζητάει 350. Αυτά είναι τα άσχημα, τα κακά του Facebook. Εντάξει, γιατί ακόμη και τώρα είδα, λέει, πώς λέγεται, Κριστιαν Πορτίγια Άρης γράφει. Κριστιαν Πορτίγια Άρης. Ναι, το έχει ακόμα. Ωραία. Ναι, προφανώς... Στα σχόλια γίνεται κλάμα. Ναι, δεν είδα σχόλια Αργιανών, σοβαρά δεν ξέρω, δεν είδα, ίσως επειδή... Ναι, αλλά είναι ψύχρεμα, άλλαξε. Ναι, the F word που λέμε, τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτά για ποδοσφαίρο. Πάμε στο μπάσκετ, Νίκο. Απλά για τον Πορτίγια, για να ολοκληρώσω, ναι. Αυτό σημαίνει ότι σήμερα, εντάξει, το βλέπω δύσκολο, γιατί πιάσαμε βράδυ πλέον. Mm-hmm. Πλέον άρα από αύριο περιμένουμε νεότερα. Δηλαδή, αφού δεν το τελείωσε σήμερα ο Καρυπίδης, είναι πιθανό πλέον να το τελειώσει αύριο. Εντάξει, τώρα όσον αφορά τα υπόλοιπα μεταγραφικά λόγια, να το κλείσουμε. Χθες το βράδυ βάλαμε και τη συνέχεια στο θέμα που είχε αποκαλύψει ο Λαμπαουτάρης προχθές με τον Γιαταρά, τον Μοχάμεντ Γιαταρά, τον 26χρονο επιθετικό από την Γουινέα, με τον οποίο ο Άρης βρίσκεται στις διαπραγματεύσεις για να έρθει ως δεύτερη επιλογή στην κορυφή της επίθεσης. Προσπαθεί να το ρίξει λίγο στο κασέ του, κάτω από 200.000 ευρώ, δηλαδή αν ο Άρης τον πάει σε 150 με 170, νομίζω το κλείνει κατευθείαν και τον έχει ως δεύτερη επιλογή στην κορυφή της επίθεσης. Παραμένει πρώτος στόχος ο Σαντίκου, δύσκολη περίπτωση, αλλά δεν τα παρατάει ο Άρης, γιατί είναι μια περίπτωση που αρέσει πάρα πολύ στους ανθρώπους της ομάδας. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα και ο κόσμος μπορεί να μπει και στο Λαμπάουτ Άρης να δει την πρώτη εμφάνιση της ομάδας, όπως το αποκάλυψε ο Θόδωρος Καρυπίδης. Νίκο! Εγώ που είμαι και άσχετος και άμπαλος, όπως λέει και ο κ. Τσαλτίδης, αυτός ο Ανσαριφάτ έχει σταματήσει το ποδόσφαιρο, δεν νομίζω, έτσι. Κάπου ήταν εκεί Ηνωμένα Αραβικά. Όχι, δεν το έχει. Δεν το έχει σταματήσει. Εμείς θέλουμε το Σιντόκου, όπως λέγεται, ο Σιντουκάη. Γιατάρα, το Σαντίκου. Το Σαντίκου. Αρμάντο Σαντίκου. Αλβανό ποδοσφαιριστή με 500 χιλιάρικα. Εντάξει. Αν τον πάρει, δεν τον πάρει με 500, με λιγότερα θα τον πάρει. Με 450 θα τον πιάσουμε κορόιδο. Όχι. Κοίτα, σε αυτές τις περιπτώσεις των υπερβάσεων του Καρυπίδη, των φετινών υπερβάσεων που θέλει να κάνει ο Καρυπίδης, είναι μεταξύ 350 με 400 και μπόνους. Ναι. Δηλαδή το ταβάνι πάει μέχρι τα 400, πολύ δύσκολο να ξεπεί. Όχι, όχι. Δεν κατάλαβες, εγώ δεν το ξέρω το παίκτη, έτσι μπορεί να είναι ο Μέση. Λέω, άσε το τέτοιο, άσε το οικονομικό. Ο Σαντίκου, πώς τον είπες, συγγνώμη, το βαφτίζω συνέχεια. Αρμάντο Σαντίκου. Είναι υπέρβαση, δηλαδή είναι ο Σαντίκου. Ναι, για τα δεδομένα του άρθρου που σεζόν, ναι. Δηλαδή λες, ας πούμε, τον κλείνουμε αυτόν και βγάζουμε τη φανέλα που θα πουλήσει πάλι από 10 φανέλες στην μπουτίκο ο Σαντίκου. Γιατί τα τελευταία χρόνια ποιος έχει πουλήσει στην μπουτίκο. Λέω ρε παιδί μου, υποτίθεται ότι είναι υπέρβαση, δίνουμε 500.000. Ο Ιντέγε πήραν 100 φανέλες, 200 πήραν. Στο Σαντίκου θα πάρουν πάνω από 10 θεωρίες. Όταν έρθει ο Σαντίκου, μακάρι να μην πάρει ούτε ένα φανέλα του και μετά από 4 άλλο είναι αυτό, που θα κάνει να πάρουν 1.000. Άλλο σε ρωτάω. Άμα βάλει 10 γκολ, θα πάω να την πάρω κι εγώ. Εγώ δεν λέω ότι είναι καλός παίκτης. Γκέλ και υπέρβαση είναι αυτός που κάνει γκέλ και στον κόσμο. Πρόσεξε, δηλαδή ο γνωστός με λίγα λόγια. Εγώ συγγνώμη, δεν τον ξέρω. Σαντίκου, Μαντίκου. Θέλω υπέρβαση οικονομική. Ναι. Οικονομική υπέρβαση. Να σου πω κάτι, είδα και από αυτούς που κάνανε γκέλ στον κόσμο αυτό, και κάνανε μέσα στο αυτό έχεις δίκιο. Αυτό είναι άλλο. Εγώ δεν μίλησα για αξία. Προτιμώ να έρθει ο άγνωστος. Ναι. Που να μην έχει καμία φήμη, να μην τον ξέρει άνθρωπος και να έρθει και να κάνει παπάδες. Ναι, ρε παιδί μου, εγώ δεν μίλησα. Όχι, αυτά ο Σούντγκρεν 6 μήνες ασχολιόμασταν μαζί μα του. Μα ούτε ο Σούντγκρεν ήταν υπέρ. Και αποδείχθηκε. Πες, γιατί μιλάμε ασφαλώς. Πατάτα να το πω έτσι. Ο Ιντέγε το ίδιο.
Ποιο άλλο μεγάλο όνομα φέραμε τώρα. Μόνο που εγώ, Νίκο, δεν κατάλαβες. Δεν μίλησα για αξία. Εγώ δεν μίλησα για αξία. Μίλησα όταν λέμε. Το εμπορικό κομμάτι. Ναι, μίλησα όταν λέμε υπέρβαση και κάνουμε μια υπέρβαση. Δηλαδή βάζουμε λεφτά. Οικονομική. Ναι, μιλάμε ότι φέρνουμε και έναν παίκτη ο οποίος τον ξέρουν και πέντε άνθρωποι, ας πούμε. Έτσι το θεωρώ εγώ. Αυτό για μένα είναι υπέρβαση. Δεν απαραίτητο να τον ξέρουν πέντε άνθρωποι. Εντάξει. Άμα είναι, μπορεί να μην τον ξέρουμε εμείς και να τον ξέρουν αλλού. Στην Ισπανία ως αντίκου. Εντάξει, ναι, εγώ δεν το ξέρω. Ναι, σωστά. Με ρωτάει εδώ ο φίλος ο Μανώλης. Ζάχο, καλησπέρα. Ναι. Ρώτα τον Νίκο αν δοθεί προτεραιότητα σε ανανεώσεις. Σε ευχαριστώ. Εντάξει, παράλληλα να πηγαίνουν ανανεώσεις με την ενίσχυση του ρόστερ. Εκεί που δεν έχουμε εικόνα. Όχι. Για τα διαρκεία είναι ο φίλος, λογικά. Α, για τις είναι. Απλά το άφησα, ναι, το λέει. Νομίζω ότι το λέει και η ανακοίνωση της ΠΑΕ. Ότι. Τετάρτη είναι. Άμα μπει Μανώλη, ακριβώς η απάντηση είναι μέσα στο site της ΠΑΕ. Ότι φυσικά ότι έχουν προτεραιότητα, νομίζω, για αυτοί που είχαν τα διάρκεια. Έτσι, βέβαια, μέχρι ένα ορισμένο χρονικό σημείο. Δίνει, νομίζω, αν το διάβασα σωστά. Ναι. Ωραία. Ωραία. Το απαντήσαμε το Μανώλη. Λοιπόν, συνεχίζουμε για το μπάσκετ. Και ναι. Πες μου. Όχι. Συνεχίζουμε, λέω. Δεν αναφέρει, λες. Εντάξει, θα το δω εγώ, Μανώλη, μετά στο ημίχρονο. Περίμενε, επειδή τώρα το έχω μπροστά μου και εγώ, επειδή δεν θα προλάβει να το δώσουμε. Προνόμια, ας πούμε, που βλέπω, έκπτωση 15% για αγορές από την Boutique. Αγορά της επίσημης εκτός έδρας εμφάνισης με 44,99. Ναι. Αγορά της επίσημης τρίτης εμφάνισης με 34,99. Δώρα προνόμια σε προϊόντα και υπηρεσίες από χορηγούς. Δώρα προνόμια διούχων. Κατηγορίες εισιτηρίων διαρκείας, ναι, περίοδοι πώλησης, είναι ναι. Πρώτη περίοδος μόνο ανανεώσεις εισιτηρίων διαρκείας, από 29 εβδόμου μέχρι 14 οκτώβου. Δηλαδή πρώτα ανοίγει για τις ανανεώσεις. Και για αυτούς που έχουν, με λίγα λόγια, έτσι. Για αυτούς που έχουν. Ναι. Από, επαναλαμβάνω, από 29 Ιουλίου, δηλαδή πότε είναι, 28, 29, την Τρίτη νομίζω. Ναι. Την Τρίτη πρέπει να είναι, μέχρι τις 14 Αυγούστου. Ωραία. Νομίζω απαντήθηκε η απορία του Μανώλη. Και μετά ανοίγει ο ναι. Φίλε μου, εσύ που καλείς, δεν θα πάρω τη γραμμή. Σε παρακαλώ πολύ, θα τελειώσουμε το ρεπορτάζ με τον Νίκο. Λίγα λεπτάκια ακόμη, θα πάμε στο διάλειμμα και μετά έχουμε μία ώρα στη διάθεσή μας να τα πούμε. Λοιπόν, να είναι καλά, έκλεισε κιόλας ο φίλος. Λοιπόν, Νίκο, θέλω το σχόλιο σου ακριβώς αυτό που ξεκίνησα να λέω, ότι που εμένα πραγματικά μου φέρνει έτσι τρικυμία στον εγκέφαλο. Πώς ένας άνθρωπος, τουλάχιστον με αυτά που βγήκανε χθες, τουλάχιστον σε αυτούς που ήταν, εγώ δεν ήμουν στο Αλεξάνδριο, πώς ένας άνθρωπος μας πούλησε τόσο τρέλα, λέω εγώ, και τόσο παραμύθι, διότι αυτά που βγαίνουν από επίσημα πλέον στόματα είναι ότι το χρέος δεν μειώθηκε ούτε ένα ευρώ. Και ο άνθρωπος αυτός 2 χρόνια μας λέει, έφτασε σημείο στη τελευταία του πριν αποσυρθεί διακριτικά για λίγο καιρό, να μας πει σε συνέντευξη, νομίζω στο Γέλο ήταν κιόλας ή εδώ στο Λαμπαουτάρις, δεν είμαι σίγουρος, ότι έβαλε 2,5 στο γέλο ήταν, ότι έβαλε 2,5 εκατομμύρια ευρώ, φίλε. Εγώ, φίλε, πραγματικά δεν ξέρω τώρα πώς να είναι ευπρεπές και κόσμιο το σχόλιο μου, δεν ξέρω πραγματικά. Και να σου το πω κι αλλιώς, δεν θα ακουστεί καλό αυτό, να μου το κάνει αυτό ένας της πιάτσας, ρε παιδί μου, ένας μπέος, ένας τέτοιος, ναι. Να πω μου την έφερε ο μπέος, ρε, είναι της πιάτσας. Ο Γουλιέλμος, ναι. Δεν γίνεται αυτό, ρε φίλε. Δεν θέλω, γιατί πραγματικά είναι και δικηγόρος, θα με κάνει και μήνυς. Μάγκα θα με κάνει βέβαια, ναι. Αλλά δεν θέλω, γιατί θα είναι μείωση προσωπικότητας, ας πούμε. Λέω, μας πουλάει τρέλα ο Γουλιέλμος. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ναι, sorry. Ας το Γουλιέλμος τώρα. Τι? Να, τώρα πουλάει τρέλα. Τρέλα πούλησε. Τρέλα πούλησε. Όταν λέει ότι έβαλα 2,5 εκατομμύρια και δεν έχει βάλει φράγκο, εγώ έλεγα κιόλας ότι έβαλε κανένα 200-300. Ήμουν τόσο φελός κι εγώ. Νίκο, διακοπτόμενος ακούω, δεν ξέρω αν μετακινήθηκες. Ακούμε λίγο και θα μ' ακούσετε καλύτερα. Ωραία. Ναι. Έλα, πάμε. Πολύ ωραία. Τον άφησες, δεν πέτρεψε. Ναι. Αυτό επειδή το συζητούσαμε και χθες και διαβάζαμε και μαζί την ανακοίνωση της ΚΑΕ. Που ευχαριστούσε και τον Δημήτρη Γουλή. Τον ευχαριστήσαμε κιόλας. Τον ευχαριστήσαμε κιόλας, να είμαστε καλά. Πρόσεξε. Εγώ μ' αρέσει να είμαι δίκαιος, έτσι. Πάμε. Ήταν ένας άνθρωπος που βρέθηκε σε μια περίοδο που δεν υπήρχε κανένας άλλος. Ναι. Και αυτό έχει τη δική του σημασία. Εντάξει, γιατί δεν έβλεπα κανέναν άλλο να δηλώνει ενδιαφέρον για να αναλάβει την ΚΑΕ. Ναι. Ήταν ένας άνθρωπος που δεν μπορώ να μην πω ότι δεν προσπάθησε,
Αλλά ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος από ένα σημείο και μετά φαινόταν ότι δεν μπορούσε, δεν είχε τη δυνατότητα, δεν είχε την τεχνογνωσία, δεν είχε την εμπειρία. Κλείστηκε και πολύ σε έναν, όχι βασικά σε έναν μικρό κύκλο ανθρώπων, πήγαινε μόνος από ένα σημείο και μετά. Ναι. Και μόνος ότι στον παράδεισο, και χωρίς να έχει την εμπειρία κιόλας, και συνέχισε έχοντας αποτύχει ουσιαστικά. Για να κάνουμε διάλογο, για να κάνουμε διάλογο. Ούτε, ναι, ναι, ναι. Ούτε τεχνογνωσία ζητήσαμε από τον Γουλιέλμο, που υποτίθεται ότι είχε, διότι, αν θυμάμαι καλά, σαν δικηγόρος που είναι, τέτοιες υποθέσεις αναλάβανε εταιρείες οι οποίες πήγαιναν προς πτώχευση και, και έκανε διακανονισμούς. Ναι. Λοιπόν. Για να κάνουμε, γιατί επειδή λες και εσύ, έκανε κουβέντα και επειδή τώρα, ας πούμε, μου έρχονται όσο το συζητάμε και μονομένα περιστατικά με τον Γουλιέλμο κατά τη διάρκεια της θητείας του. Τον έχουν πιάσει τώρα, δηλαδή θυμάμαι πέρυσι που είχε μια συνέλευση. Πολλές φορές ο Αρβανίτης, ο Νίκος, ο Σιμπέκης και άλλοι άνθρωποι. Εμείς είμαστε μαζί σου, μπορούμε να συμφωνούμε με τον τρόπο λειτουργίας, είμαστε εδώ να βοηθήσουμε. Και απέφευγε να δεχθεί τη βοήθεια του οποιοδήποτε. Ακόμη χειρότερο αυτό που λες. Λέω εγώ ότι δεν ζητήσαμε, που υποτίθεται ότι είχε τεχνογνωσία, ζητήσαμε τουλάχιστον, ρε παιδί μου, και αυτό υποτίθεται ότι έκανε, να κάνει κάποιους διακανονισμούς και να πληρώσει κάποια πράγματα. Γιατί είπε ότι μπορώ, και όντως αυτό προς τιμήν του, είπε ότι μπορώ να πάω το καράβι σε ένα σημείο, δεν μπορώ να το πάω στο λιμάνι. Εδώ αποδεικνύεται όμως, Νίκο, ότι το καράβι δεν κουνήθηκε καθόλου από τη θέση του. Όχι να πάει στο λιμάνι. Και υπάρχει και το θράσος, είναι θράσος αυτό, να μας λέει ότι έβαλε και 2,5 εκατομμύρια. Συγγνώμη, εγώ δηλαδή παθαίνω έκρηξη μπουγάζα, ρε φίλε. Μόνο που το σκέφτομαι. Και έχεις δίκιο, γιατί και εγώ το έλεγα αυτό το πράγμα. Πού ήταν οι άμυνες του σωσιλόγου. Θα μου πεις τι να κάνει. Να του κάνει ο ΑΣ έλεγχο αμέσως από την πρώτη χρονιά, εφόσον αυτοί οι άνθρωποι, τι λέγαν κιόλας και ο κύριος Αρβανίτης και προς τιμήν του, ότι δεν συμφωνούσαν με αυτά που βλέπαν, γιατί εμείς θα βλέπουμε απ' έξω πολύ περισσότερο αυτοί που είναι και μέσα, έτσι. Και να πούνε, κύριες, να βγουν στον κόσμο του Άρη και να πούνε. Εδώ ο άνθρωπος λέει ότι έχει βάλει, ξέρω εγώ, 1 εκατομμύριο. Εδώ αυτό δεν βγαίνει αυτό το πράγμα, δεν έχει βάλει φράγκο. Και τότε να δούμε αν μπορεί να κάνει κάτι ο οργανισμός Άρης. Όπως και έκανε. Έστω πίεσε και ανάγκασε να κάνει στην άκρη αυτός ο άνθρωπος. Όχι τώρα. Να περάσουν τόπος για να γίνει αυτό. Να μας πιάνει κορόιδο ο Γουλιέλμος. Δηλαδή απίστευτο πράγμα. Που και έκανε και τη διαφήμιση του. Δεν ξέρω. Εγώ δεν τον ήξερα τον κύριο Γουλιέλμο. Εγώ δεν τον ήξερα. Τώρα και σίγουρα τον ξέρανε οι φίλοι του, οι γνωστοί του και κάποιος κύκλος. Τώρα τον ξέρει όλη η Ελλάδα. Θέλω να αναφέρω άλλες τακτικές που δεν είναι θετό όμως και δεν είναι για να τις πω στον αέρα κιόλας σε άλλες τέλος πάντων. Ναι. Τέλος πάντων. Ναι, εντάξει. Ο Γουλιέλμος όλη αυτή την κατάσταση πολύ light την πέρασε. Και δεν, ενώ δήλωνε τουλάχιστον να βοηθήσει το σύλλογο, γιατί τώρα μιλάμε για μια κατάσταση που έχει τραβήξει και εδώ και μήνες ολόκληρους. Εντάξει, δηλαδή πριν τον κορονοϊό περιμέναν οι άνθρωποι της ομάδας να έρθει ο Γουλιέλμος στη Θεσσαλονίκη. Όταν άρχισαν πάλι οι πτήσεις, τον περιμένανε ξανά στη Θεσσαλονίκη, πηγαίναν αυτοί στην Αθήνα, δεν τον βρίσκανε. Εντάξει, το θέμα είναι ότι έφυγε και σίγουρα έφυγε αποτυχημένος μήνες πριν τελειώσει η παρουσία του στην ομάδα. Το θέμα είναι ότι γίνεται με τον Άρη, γιατί ο Άρης βρίσκεται σε ένα διέξοδο. Και επειδή θυμάμαι, ας πούμε, και ένα μήνυμα που ήρθε το απόγευμα από ένα φίλο της εκπομπής. Εγώ το σέβομαι, εντάξει, το διάβασα στο νερό, ότι ο Λευτέρης Αρβανίτης ειρωποιεί την κατάσταση. Δεν νομίζω ότι την ειρωποιεί όταν βγήκανε προχθές και μιλήσανε ρεαλιστικά και με νούμερα και είπαν ότι έχουμε 4,5 εκατομμύρια ευρώ χρέη και είμαστε σε αδιέξοδο. Δεν είναι καμία ειρωποίηση της κατάστασης. Και κάπως αυτούς τους ανθρώπους που έχουν μπει μπροστά και έχουν βάλει το κεφάλι στον τουρβά. Γιατί θα μπορούσαν να κάθονται στα σπίτια τους, να μην ασχολούνται καθόλου και να αφήσουν άλλους. Καλά. Αν προκύπτανε. Ο κύριος Αρβανής νομίζω έτσι κι αλλιώς το έχει το κεφάλι του, διότι είναι αυτός που έχει υπογράψει για το 99, αν θυμάμαι καλά. Έτσι, έτσι κι αλλιώς είναι ήδη το κεφάλι του. Είναι ήδη το κεφάλι του στον Τορβά. Αλλά θα μπορούσε να πει ότι δεν θα σου πει ότι όχι. Την είναι στον Τορβά. Με τον Αγαστέχνη όμως που ανέλαβε και εκείνα που νομίζω. Σωστό, σωστό. Όχι. Θέλω να είμαστε. Και όταν λέμε ότι δεν είπε αυτά για μένα, να λέμε και τα άλλα. Δηλαδή αυτό είναι η σωστή κριτική, θεωρώ. Και τα συν και τα πλην. Έτσι. Έτσι νομίζω εγώ. Ωραία. Να δούμε, ρε Νίκο. Δεν ξέρω. Δηλαδή, sorry δηλαδή, αλλά εγώ με αυτόν τον άνθρωπο δηλαδή δεν ξέρω. Δεν με έχει κάνει τίποτα, εντάξει, ούτε τον ξέρω, ούτε καμιά γκόμενα μου φάγε. Αλλά έκανε τόσο μπάμα αυτό το πράγμα, συγγνώμη. Και χθες το είπα, ούτε έξυπνος είμαι ιδιαίτερα, ούτε τίποτα. Έκανε τόσο μπάμα αυτό το πράγμα, που θεωρώ ότι, συγγνώμη, ο κόσμος θέλει πιο, αρκετό μεγάλο φταίξιμο στον κόσμο ρίχνω. Αλλά μου πεις, γιατί να πρωτοκάνει για αυτός ο κόσμος.
Όταν πίεσε, είδες. Λίγο πίεσε, λίγο, όχι πολύ. Και έκανε στην άκρη. Δηλαδή ήταν τόσο οφθαλμοφανές ότι αυτός ο άνθρωπος όχι 2,5 εκατομμύρια, ούτε 2.500 ευρώ δεν έβαλε. Καταλαβαίνω ο κόσμος ότι μπορεί μερίδα του κόσμου τουλάχιστον να λέει ότι πόσο εμείς θα βάζουμε ακόμα πλάτη. Όχι, ναι. Εγώ το αντιλαμβάνομαι αυτό. Αλλά αυτή τη στιγμή ο Άρης δεν έχει μελισανή. Ούτε στο ποδόσφαιρο και δεν έχει Αγγελόπουλο στο μπάσκετ. Ναι, αυτά και τα δύο που λες είναι δεδομένα. Όσο αυτό που είπες ότι ας πούμε τι θα κάνει, δεν εμφανιζόταν άλλος, εγώ σου λέω ότι ένας άλλος μπορεί οικονομικά να μην έκανε τίποτα, έτσι. Α, σου πω το τελευταίο τον Αρβανίτη που είπες. Γιατί η κατάσταση που είχε την ομάδα ήταν πάνω κάτω ίδια, έτσι. Με ίδια χρέη και έτσι. Και εγώ δεν σου λέω θα έκανε τίποτα, σου λέω δεν θα κινδυνεύαμε καν δύο χρονιές. Δεν θα βγάζαμε αυτό το τέτοιο. Να βλέπουμε τους άλλους, να πούμε να βλέπουμε τους Κοκοβιούς και τους άλλους και να ρωτάμε τι κάνει ο Κοκοβιός και πόσο είναι με τον, με τον Ορφέα Αλεξανδρούπολη στο μπάσκετ. Αυτό θα έκανε. Εγώ δεν σου λέω ούτε ένα ευρώ περισσότερο θα έβαζε. Δεν θα περνούσαμε αυτά δύο χρόνια αγωνιστικά. Ε, όχι, ρε φίλε. Ε, όχι. Και να με πουλάει και τρέλα ο τέτοιος, ο Γουλιέλμος. Και να πηγαίνει και στις συνελεύσεις και να λέει το Γιανακόπουλο Αγγελόπουλο. Άχι, ρε φίλε, λέει, για το Θεό δηλαδή. Να πάω εγώ πρόεδρος στο Σιγκαέρ, άμα είναι. Να πάω εγώ. Ε, σε παρακαλώ πολύ τώρα. Σε παρακαλώ πολύ. Εντάξει, sorry. Το μπάσκετ θέλει πολύ γύρω στο μάχη. Ο Γουλιέλμος τέλος. Ε, φίλε, ρε, φίλε. Ρε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, Νίκο, δεν ξέρω αν έχουμε κάτι άλλο. Το περάσαμε καιρό. Να σε καλά, να σε ευχαριστήσω και να έχεις ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Να σε καλά. Να σε καλά. Δεν το βλέπω, αλλά τέλος πάντων. Για το όμορφο Σαββατοκύριακο. Να δούμε. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα. Λίγο το παρατραβήξαμε κιόλας. Πάμε στο δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα. Αμέσως μετά. Ελπίζω να υπάρχουν γραμμές έτσι και σε να μην κάνω και που λέει και ο λόγος για το διάλειμμα. Θα το κάνω βέβαια. Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα. Αμέσως μετά τις δικές σας γραμμές, τις δικές σας απόψεις. Είχαμε ρεπορτάζ ΠΑΟΚ. Λιγότερο βέβαια, δεν είχε τόσα πολλά ως προς συζήτηση και σχολιασμό ο ΠΑΟΚ. Στον Άρη είναι λίγο τα πράγματα πιο έτσι αυτή τη στιγμή πιο ζεστά. Πάμε στο δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα σε λίγο μαζί σας με τις δικές σας απόψεις στον Άρη της πόλης. Επιστρέψαμε μετά το δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα με Let's Zeppelin. Λοιπόν, 2310 287 και 38. Επαναλαμβάνω. 2310 287 και 38. FM και ενώ το μήνυμά σας, το σχόλιο σας, το στέλνετε στο 54222, 262 λεπτά του ευρώ ανά μήνυμα. Λοιπόν, έχουμε τον πρώτο φίλο να τον ακούσουμε. Καλησπέρα. 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 Το όνομά σας, αν θέλετε. Ο Κώστας είμαι. Έλα, Κώστα, σε ακούμε. Τι γίνεται, Ζάχο, καλά είσαι? Ναι, προσπαθώ, αλλά δεν τα καταφέρνω. Ναι, εντάξει, παιδί μου. Δεν τα καταφέρνω γενικά, δεν λέω μόνο από Άρη, έτσι που τσατίστηκα με τον Γουλιέλμο, γενικότερα. Όχι, ποιος τα καταφέρνει. Είναι αυτό, ένα ζήτημα είναι. Την κατάσταση να πούμε σε αυτή τη χώρα, να πούμε, εντάξει. Όποιος τα καταφέρνει είναι, όχι, εσάς. Θαύμα, δεν ξέρω τι. Πρέπει να τον απομείνουν το σταυρό, να πούμε, ξέρεις, του... Κατάλαβες. Μετάλλιο, για μετάλλιο. Μετάλλιο, Ανδρίας. Έτσι. Πάμε. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει. Πάμε παρακάτω. Δυστυχώς, καμιά φορά όταν βγάζεις ρεπόρτερ του Άρη, εκτός από τα μηνύματα, θα μου πεις ότι δεν θα φτάσει ο χρόνος, αλλά καλό είναι να υπάρχουν έτσι και μια συνομιλία, ας πούμε, με τους ακροατές για να ρωτήσουν και κάποια πράγματα, γιατί μέσω μηνυμάτων λίγο είναι και λίγο... Ναι. Δύσκολο, ειδικά όταν οδηγάς και καταλαβαίνεις. Δίκιο έχεις και νομίζω ότι δεν θα είχε αντίρρηση ούτε ο... Γιατί βγάζουν ακροατές ο Νίκος ο Παπαδόπουλος και ο Χρυσαδοτσαλτίδης. Απλά ξέρεις, άμα ανοίξουμε γραμμές θα τελειώσουμε αύριο, κατάλαβες. Οπότε, αυτό, ναι, το ξέρω, αυτό είναι το θέμα, ναι. Οπότε, ναι. Λοιπόν, πάμε. Τώρα, θέλω να μου πεις, εάν ξέρεις εσύ... Από τους ρεπόρτερ, από αυτά που σε έχουν πει, δηλαδή και από αυτά που γνωρίζεις, τι γίνεται με το θέμα του Γκαρσία? Κοίτα, για να μην σου λέω, δεν θέλω να λέω ψέματα, δεν μίλησα με κανέναν, γιατί όταν έρχομαι εδώ λείπουν όλοι. Δεν είναι εδώ. Δεν μίλησα με τον Χρυσάδο, να σου πω την αλήθεια. Για να... Αυτό που όμως, τώρα θα μου πεις λίγο καφενιακό, έτσι. Λένε και διαβάζω έτσι ότι έψαχνε σπίτι και βρήκε σπίτι εδώ, αν σου λέει κάτι. Έτσι λένε τώρα. Ναι. Δεν ξέρω, ναι, και εσύ το έχεις ακούσει. Και εσύ το έχεις ακούσει, ναι, αυτό, ναι, προφανώς. Τώρα, να σου πω την αλήθεια, από δημοσιογραφικής άποψης δεν το,
δεν το στάμπαρα. Θα ήταν, αυτό πήγαινε προλογικά σε αυτό που είπες, ότι αν βγάζαμε γραμμές θα το ρωτούσαμε στον τέτοιο ή έστω ένα μήνυμα εδώ πέρα. Ναι, έχεις ένα δίκιο, αλλά νομίζω ότι ό,τι και να είναι θα είναι πολύ άμεσο. Δηλαδή οι μεταγραφές, εφόσον αρθεί το μπαν, πιστεύω δηλαδή μέσα σε μία εβδομάδα μπορεί να τουλάχιστον 80% να ανακοινωθούν, έτσι. Γιατί δεν υπάρχει χρόνος βασικά. Θα αρχίσει κατευθείαν, θα πάνε στα 3-5 πηγάδια εκεί που θα πάνε. Για να ξεκινήσει η προετοιμασία, 10 μετά από 10 μέρες. Γιατί ο Γκαρσία ξεφύγε με την προετοιμασία του Ερυθρού Αστέρα. Mm-hmm. Εντάξει, έχει το συμβόλαιο. Ναι, έχει βέβαια συμβόλαιο. Τώρα οι Σέρβοι τους ξέρει τι φάρα είναι. Έχουν βάλει και κάτι άλλες Μπέρμιχαμ στη μέση και κάτι δεν συμμαζεύεται. Ναι, προσπαθούν να αποφεληθούν, σωστό. Ναι, εντάξει. Από την άλλη, μη σκεφτούν να κάνουν τίποτα, να δώσουν ρόουζ και χρήματα για να πάρουν τον Γκαρσία και τέτοια. Εντάξει, γιατί ο ρόουζ το θεωρώ απαραίτητο για την ομάδα. Και όχι ως δεξιμπακ. Εγώ, εφόσον ακούσε εκπομπές, εγώ δεν μ' αρέσει. Δεν ξέρω πώς σ' αρέσει όλους. Σ' αρέσει πολλούς γενικά. Εγώ τον βλέπω. Δεν το βλέπω καλό δεξιμπακ, τέλος πάντων. Μπορεί να ανταποκριθεί στη θέση, δεν είναι όμως το δεξιμπακ που θέλουμε, εντάξει. Έτσι, σωστά, να κάνει συμφωνώ. Τα overlap, κάνει τις προθέσεις, τις σέντρες, να κάνει την μπούκα στην περιοχή και σε σημαντικό. Είναι center back. Λοιπόν, και αυτή τη στιγμή από center back δεν έχουμε. Λοιπόν, βέβαια. Θα ήθελα πολύ να έρθει ο Γκαρσία, άσχετα τι λένε με Ολυμπιακό και τέτοια, εγώ τους γράφω, πραγματικά σου μιλάω, τους γράφω. Mm-hmm. Εγώ κοιτάω το καλό της ομάδος μου. Λοιπόν, ειδικά με αυτά που έγιναν τα ξεφτιλίκια τους, να πούμε, με τα δελτία και δεν συμμαζεύεται, δεν δίνω σημασία για αυτά που λένε. Λοιπόν, πιστεύω δηλαδή ότι από δεξιά Γκαρσία, από αριστερά Μπερτόλιο, μπροστά έναν καλό επιθετικό, κοίταξε, να σου πω κάτι για τον Σαντίκου που έχεις εσύ, που λες Αλβανούς και επιθετικός και τέτοια. Mm-hmm. Είναι πολύ καλός παίκτης, φίλε. Όχι, εγώ πρόσεξε. Και, ναι. Εγώ δεν είπα για την αξία του, τρίτη φορά το λέω. Δεν τον ξέρω το ποδοσφαιριστή καθόλου. Μπορεί να έρθει να βάλει 20 γκολ. Yeah. Αμφιβάλλω, αλλά λέμε. Μίλησα, όταν λέμε υπέρβαση, τουλάχιστον στο δικό μου μυαλό, λες υπέρβαση. Δηλαδή να στο πω αλλιώς. Πώς λεγόταν ο Βραζιλιάνος που φέραμε, ρε. Ο Αμορόζο. Ο Αμορόζο. Τι έκανε. Τίποτα. Τι έκανε. Τίποτα δεν έκανε. Ήταν υπέρβαση. Ωραία. Ήταν υπέρβαση. Ναι, ρε φίλε, εγώ δεν θέλω αυτή την υπέρβαση. Εγώ θέλω τον παίκτη που θα έρθει. Εντάξει. Μπορεί να μην πουλήσει εξ αρχής 3.000 φανέλες. Μαζί σου είμαι. Μέσα και θα βγάλει μάτια. Μαζί σου είμαι. Εγώ θέλω τον άγνωστο που θα είναι διαμαντάκι. Εγώ δεν είπα αυτό. Αλλά όταν λέμε υπέρβαση, τουλάχιστον επαναλαμβάνω στο δικό μου το μυαλό, η υπέρβαση είναι αυτή. Δεν μίλησα για αξία αγωνιστική. Να σου πω κάτι. Αν δεν είχες τώρα τον πορτί για το παρτάλι που ζητάει το 400 και κάτι άλλο σπίρι. Το παρτάλι το αποσύρεις. Μέσα σε τέτοια, σε ελληνικά. Λοιπόν, και κάτι άλλο περίεργα με τα μπάν εκεί, τα συστόλια και δεν συμμαζεύεται και αυτά. Κοίταξε, η υπέρβαση στο Center 4 θα ήταν ακόμη μεγαλύτερη, να το ξέρεις αυτό. Λοιπόν. Μακάρι να πάρθει ο Σαντίκου, εντάξει, αφού ή κάποιος παρόμοιος. Αφού το ξέρεις και είναι καλός, ναι, μακάρι. Ναι, είναι. Έχει τις κινήσεις και εκτός περιοχής, είναι ταχύτατος, έχει την επαφή με τον γκολ, έχει διάφορα. Μακάρι, λοιπόν, μακάρι. Κλείσε με αυτό, κλείσε με τελευταία σου ναι, ατάκα. Βγήκε τώρα σήμερα όσον αφορά το αριστερό μπακ, να πούμε για τον Χατζησαφή, τον Ιρανό. Ναι. Ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι 30 χρόνια, δεν ξέρω σε τι κατάσταση είναι, αλλά μιλάμε για φοβερό παίχτη, έτσι. Ποιο ο Ιρανός, ο Χατζησαφή, ναι. Είχε παίξει και στον Πανιόνιο και στον Ολυμπιακό. Ναι, κατάλαβα τώρα κατάλαβα. Λοιπόν, ναι, είναι πάρα πολύ καλός παίχτης. Ήταν τότε με τον άλλο, πώς το λέγανε, το Center 4, που είχε στον Ολυμπιακό, πώς το λέγανε, που πήγε μετά στην Νότιχαμ. Ο Σαριφάτ. Λοιπόν, αυτοί οι δύο στην Εθνική Ιράν είναι τα πρώτα ονόματα, να το ξέρεις. Είναι πάρα πολύ καλός, εντάξει, και εκτός από αριστερό back παίζει και αριστερός εξτρέμ και μπορεί να παίξει και στο κέντρο, από δεξιά ο Σάχιτς, εντάξει. Να δούμε, σιγά σιγά, μην ακόμη δεν πήραμε κανένα. Δεν ξέρω τι θα γίνει εκεί, ο Σάσα οπωσδήποτε, εντάξει.
Και... ο Σάσα έχει συμβόλαιο. Τι οπωσδήποτε συμβόλαιο έχει ο Σάσα. Δεν τίθεται θέμα. Λοιπόν, δεν ξέρω τι θα γίνει με το Ματίγια και χρειάζεται και ένας ακόμη παίκτη στο κέντρο. Δηλαδή το καθαρό το εξάρι. Το μηχανάκι σα στυλ σιώπη. Λοιπόν, αλλά με καλύτερη πάσα. Σε κλείνω. Λοιπόν, να σε κλείνω. Καλά. Να σε καλά και εσύ καλό Σαββατοκύριακο να είσαι και να σε ακούμε καλό, έτσι επίσης. Και τακτικότερα να σε ακούμε. Να σε καλά. Να σε καλά. Να σε καλά. Δύο θέλουμε στο κέντρο. Δεν του το είπα γιατί θα συνεχίζαμε τη συζήτηση. Ο φίλος δεν περίμενε, όντως κράτησα περισσότερο τον φίλο στην πρώτη γραμμή. Πες Άρης είσαι. Άρης είσαι. Τι κάνεις καλά. Vamos Ιερόλ. Λοιπόν είχαμε 23 Ιουνίου δεν είχαμε αγώνα με την ΑΕΚ. 23, τον ημιτελικό. Ναι. Ναι, ναι. 24 νομίζω, δεν είμαι σίγουρος. Εντάξει, ας πούμε ότι ήταν 23. Τι και σχέση. Το επόμενο παιχνίδι πότε ήταν, ε? Μετά τον ημιτελικό. Ναι. Μετά τρεις μέρες με τον ΠΑΟΚ, 4. Χάσαμε 0-2. 27 με 28 του μηνός δηλαδή. Τι ρόλο και, Δευτέρα είχαμε 29. Άμα ήταν Κυριακή 28, Δευτέρα 29 θα ήταν. Τι θα ήταν, 30. Ναι, εκείνο, όταν, αν και τις μέρες είχαμε αγώνα στην Αθήνα. Ναι, τι θα γινόταν. Θα μπορούσαμε, ήταν ευκαιρία για να θεωρήσουμε τα δελτία. Τι θα κάναμε, θα. Θα πηγαίνανε το πρωί, Δευτέρα 29 του μηνός που ήταν. Θα ναι. Πηγαίνανε το πρωί να θεωρήσουν τα δελτία. Ποια δελτία. Και 1η Ιουλίου, 2 Ιουλίου θα ήταν νόμιμα. Για ποια δελτία λες, δεν κατάλαβα, σε έχασα. Δελτία υγείας, παιδί μου. Ποιανού. Του Άρη μας, παιδί μου. Γιατί τι είχαν τα δελτία του Άρη. Τα δικά μας ή του ΠΑΟΚ ήταν αθεώρητα. Του ΠΑΟΚ ήταν, του Άρη ήταν αθεώρητα. Του ΠΑΟΚ ήταν, τέσσερες αγωνιστικές, τέσσερα μάτς. Του Άρη ήταν αθεώρητα. Πού το, σ' άλλο σύμπαν είσαι ντεφορμέ, Χριστό. Ντεφορμέ, ναι, ντεφορμέ. Ναι. Για πάμε, για προχώρα. Λοιπόν, ότι πρέπει να το έχουν υπόψη τους να ναι. Τολούν εκείνες ημέρες το ναι. Θέμα ναι. Πηγαίνοντας στην ΕΠΟ. Ναι, η ΕΠΟ μας αγαπάει έτσι κι αλλιώς, είναι δική μας άνθρωποι είναι η ΕΠΟ, οπότε ναι. Τι έλανε τώρα για τα αυτά, μη σκεφτείτε να φέρετε πέρσι παίκτη στο ρόστερ. Ρόστερ, περιμένουμε, θα λυθεί και το τελευταίο μπαν. Μπαν και μπουν οι κουμπουριές ναι. Του Πορτίγια και μετά θα αρχίσουν να ακούσουν μεταγραφές. Ναι. Έτσι πάει αυτό. Από την άλλη εβδομάδα ναι. Μπορεί σήμερα και αύριο να τελειώσει το θέμα. Μπορεί και το βράδυ να τελειώσει του Πορτίγια ή αύριο και από Δευτέρα θα ακούσουν μεταγραφές. Ναι. Πήραμε αυτόν, πήραμε εκείνον, ξαναπήραμε ναι. Αυτόν και ξαναπήραμε εκείνον. 5 ή 3 Αυγούστου μπορούμε να ανακοινώσουμε. Μέχρι 5 Αυγούστου μπορούμε να ανακοινώσουμε παίκτες. Οι μεταγραφές μέχρι τον Οκτώβριο είναι. Τι 5 μπορούμε να. Ναι, ρε παιδί μου, το 5 Αυγούστου, ναι. Ό,τι συμφωνήθηκε ως τώρα, ναι. Μπορούμε να το ανακοινώσουμε τότε. Κάτι, θα ξέρεις, κάτι περισσότερο θα ξέρεις. Ναι. Αυτά, ναι. Αυτά, Χρυσάρα. Αυτά. Βάμος. Αυτό, τόσο. Ρε ναι. Τι ναι. Θα κάνουμε με τους Τούρκους. Με ποιους, με τους Τούρκους, θα τους φάμε breakfast. Ναι. Θα ρίξω εδώ από το Facebook δύο τορπίλες, τελείωσαν. Τι να κάνουμε. Έτσι, τελείως, έτσι. Και τους τελειώσω εδώ. Δύο τορπίλες από το ναι. Facebook και στο Instagram λέει τους έχουν δείξει 3-4 φρεγάτες, τους έχουν κάνει και στο Twitter πάμε πολύ καλά. Τους έχουμε πάρει φαλάκι. Ναι, τέλειος. Είδες, ναι. Ωραία τα λέμε, έτσι. Να σε καλά, Χριστάρα. Ναι. Να σε καλά, καλό Σαββατοκύριακο. Και η επόμενη Ναύτεξ. Ναι, σαματά, τι είναι, Ναύτεξ. Η επόμενη Ναύτεξ. Τι είναι η Ναύτεξ, ξέρεις. Βγάλαν και άλλη Ναύτεξ. Οδηγία προς αυτολεμένους. Του ETEX βγάλαν, όχι Ναύτεξ. Του ETEX. Τι να βγάλουν ναύτεξ. Άσε μην πάρουμε τα όπλα και τελειώσαμε. Κατάλαβες, δεν είμαστε εκεί. Τελειώσουμε. Δεν είμαστε. Τελειώσουμε. Άμα και κάνας πόλεμος, ναι. Οι μισοί θα γίνουν Μπεν Τζόνσον. Άσε. Οπότε, έτσι, γεια. Να είσαι καλά, Χρυσάρα. Βάμος Ιερόλ. Βάμος Ιερόλ. Γεια. Πάει αυτό. Τι έγινε, ρε φίλε. Καλησπέρα. Μας έβαλε στην αναμονή ο φίλος. Καλησπέρα. Έλα, καλησπέρα, Ζαχώ. Καλησπέρα. Πασχάλησε. Έλα ρε, ναι ρε, έλα, γεια σου ξαδερφέ. Τι γίνεται. Και χθες και προχθές να προσπαθώ να πάρω τηλέφωνο, δεν μπορώ να βγάλω γαράζι. Τι να κάνουμε, τι γίνεται ρε φίλε, τι γίνεται. Στο μάνατζερ μου θα τα πεις αυτά, στο Χρήστο, να μην πω το επιθετό του. Μάνατζερ, έχω μάνατζερ. Όχι, τελευταίες δύο... όχι, το παιδί του μαλώνουμε. Όχι, μάνατζερ μου είναι, με προωθεί, δεν είχα μάνατζερ, πώς είχε ο Ρουβάς τον Ψινάκη. Έχω μάνατζερ. Ναι, τώρα λέει με κάνανε εδώ από το Λίμπερο, λέει θα μιλήσετε με το μάνατζερ μου, δεν μιλάτε μαζί μου. Κατάλαβες. Α, δηλαδή πρέπει, δηλαδή πρέπει ψάχνουν να σταχώνουμε τώρα για να μιλάμε. Τι να κάνουμε. Α, τι στείλω ρε, 1000 ευρώ ρε, χίλια, για να σε μιλάω. Χίλια πολλά είναι. Κάνε 990, εντάξει είσαι. Μια χαρά πας.
Έλα, πάμε. Ο άλλος ο χοντρός που είναι, ρε. Ποιος είναι ο χοντρός? Ο Τάσος, ρε. Όχι χοντρός, εντάξει, μια χαρά είναι. Είπαμε. Χαλκιδική. Χαλκιδική με την κόρη του. Ήρθε η κόρη από τη Σουηδία και είναι Χαλκιδική. Με την κόρη του Άρχοντα. Βέβαια, βέβαια. Πότε, δηλαδή από Δευτέρα γίνεται πίσω. Νομίζω Τετάρτη θα είναι πίσω, νομίζω. Τετάρτη. Εσύ πότε παίρνει μια άδεια? Εγώ θα πάω μια κρουαζιέρα. Άκου, κρουαζιέρα, ξεκινάω Επτάλοφο, πάω Μενεμένη, λίγο Εύωσμο. Θα πιάσω μετά Πολύχνη. Που σε περιμένουμε. Πολύχνη. Σόι έχεις εδώ? Σόι έχω τώρα με το Father. Πώς θα πάω, ρε φίλε? Α, το αύριο το πρωί θα τον πάω στο... ξεκίνησε ο Father. Σε κάποια στιγμή αν μπορέσω να του στείλω κανένα Σαββατοκύριακο στο χωριό. Και τους δύο. Τι να κάνουμε, έτσι. Εκεί που τα σχεδιάζαμε και τα λέγαμε, έπαθε ο Father αυτό. Τι να κάνουμε, ρε. Εντάξει, τι να κάνεις. Δηλαδή, σήμερα έπρεπε να κάνεις πρώτο θέμα για την Αγία Σοφιά. Ναι, για την Αγία Σοφιά. Τι να προρωτώ, όλος ο κόσμος λέει. Τι να πω, ρε Πασχάλη, ο Μηδαμινός, τι να πω εγώ τώρα για αυτό το θέμα. Τι να πω. Εγώ, η άποψή μου είναι σε αυτά. Τώρα θα μου είπες. Η άποψή μου είναι σε αυτά όσο τρως χαστούκια. Χαστούκια και δεν αντιδράς, θα τρως συνέχεια χαστούκι. Και δεν μιλάω ούτε πόλεμο ούτε τίποτα. Ναι. Όταν τρως χαστούκι κάθε μέρα και δεν μιλάς, δεν το λες τον άλλον, ρε φίλε, γιατί με βαράς. Λοιπόν, θα τρως χαστούκι. Όταν το πεις αυτό και την άλλη μέρα το δώσεις και εσύ ένα χαστούκι, τότε θα ηρεμήσουν τα πράγματα. Έτσι λέω εγώ. Ρε Ζαγώ, σήμερα αυτό που έγινε, είδες καμιά αντίδραση από τους πολιτικούς μας? Κλάιν Μάιν. Αυτό δεν σου είπα, ρε Πασχάλη. Αυτό σου είπα. Ακριβώς. Κοίτα, αυτό το κλασικό που βλέπεις, δεν ξέρω αν ασχολείσαι με το διαδίκτυο. Αυτό το κλασικό, εγώ αυτό θα έκανα βασικά, όσο και αν φαίνεται κοινότυπο και τέτοιο. Μου έκανες εσύ, γιατί λένε να μην πέσουμε, άκουσε. Και στον Άρη το λένε αυτό, ναι, γενικά, ναι. Και στον αθλητισμό λέει να μην πέσουμε εμείς στο επίπεδό τους. Όχι, φίλε. Όταν αυτός είναι αυτό το επίπεδο, θα πέσω στο επίπεδό του. Με τον βλάκα πρέπει να γίνω βλάκας για να καταλάβει κάποια πράγματα. Εντάξει. Με τον ηλίθιο πρέπει να γίνω κι εγώ ηλίθιος. Έτσι γίνεται το πράγμα. Μου έκλεισαν την Αγία Σοφιά. Με το ίδιο φάρμακο θα τους ποτίσεις. Για να το καταλάβουν. Ούτε ένας Έλληνας να ξαναπάει στην Αγία Σοφιά. Δεν τους νοιάζει αυτό. Όχι, αυτό δεν είναι τιμωρία για αυτούς. Αυτοί βγάζαν λεφτά από μας, δεν ξέρεις. Είναι τιμωρία αυτή για αυτούς. Εγώ και η γυναίκα μου. Πασχάλη, εσύ δεν θα πας. Θα πάει ο Φιλανδός. Θα πάει ο Εστονός. Θα πάει ο Φιλανδός. Ναι, θα πάει ο Ολλανδός. Όλοι τρύπιοι. Ναι, το αποσύρεις. Το αποσύρεις. Το αποσύρεις. Το αποσύρω. Το αποσύρεις. Θα πάνε οι άλλοι. Το να μην πας εσύ είναι κάποια ζημιά για αυτούς, δεν είναι. Το αντίστοιχο είναι κάποιο που αυτοί θεωρούν εδώ πέρα κάτι ανάλογο, όχι φυσικά Αγία Σοφιά, γιατί δεν έχουν Αγία Σοφιά, να το κάνεις κι εσύ κάτι ανάλογο. Το φάρμακό τους. Μάχεραν έδωσες, μάχεραν θα λάβεις. Εγώ είμαι αυτή της τέτοιας της άποψης. Ζάχουμε αυτό που λες 100%. Εγώ αυτό θα έκανα. Τώρα ούτε πόλεμο ούτε τίποτα. Μου έκανε στην Αγία Σοφιά τζαμί. Θα σου κάνω κι εγώ το τζαμί σου, θα το κάνω πολιτιστικό σύλλογο για πινκ-πονγκ. Όχι, να μην το κάνουμε εμείς. Εμείς να μην το κάνουμε, γιατί να μην δείξουμε ότι άσε αυτά τα πώς να το πω. Άντε να τα σουρκλεμίδικα που λένε. Αυτά, ναι, το ότι εγώ. Αυτό πάει ακριβώς. Εγώ δεν είμαι σαν τους άλλους. Άσε με, ρε, εγώ δεν είμαι σαν τους άλλους. Σαν τους άλλους είμαι κι εγώ. Όταν οι άλλοι είναι έτσι, πέφτω κι εγώ για να με καταλάβουν. Στο επίπεδό τους πρέπει να πέσω. Κατάλαβες. Έτσι λέω εγώ. Δεν ξέρω αν είμαι σωστός. Η άποψή μου είναι. Σωστός και είμαι μαζί σου. Λοιπόν, έγινε. Λοιπόν, το σελάρο του Παουτσί, πού τον έχει? Ο Σελάκης δεν μπορούσε σήμερα, είχε καμία γκόμενο δουλειά θα είχε. Εντάξει, τον έβγαλα ρεπορτάζ στην αρχή. Τον έβγαλα. Έλα πουλά του στο λαό του Πάγκου. Τον έβγαλα, έδωσε ρεπορτάζ. Ένα τεταρτάκι τον είχα στον αέρα. Τον ακούω εγώ, ρε. Εντάξει, εγώ ακούω δύο εκπομπές. Μπορεί να σου βάζω. Μπορεί να. Είναι. Σήμερα δεν έχει όμως, δεν έχει εκπομπή. Μετά είναι ο Διονύσης. Κάντε να σε κάνω γαμπρό στο άρρο. Έρχομαι. Αν είναι πλούσια, έρχομαι, είπαμε. Είμαι εύκολο. Βρε, σκύπα, βρε. 150 στρέμματα χωράφια. 150 στρέμματα χωράφια. Τι λες, ρε φίλε, έρχομαι. 150 στρέμματα χωράφια. Τι είναι, άγωνα, τίποτα σπέρνουμε. Όχι, ρε, ποτιστικά είναι. Ποτιστικά 150 στρέμματα, μεγαλοτσιφλικά θα γίνω. Οκ.
Τι, θα γίνεις άρχοντας ρε. Μοναχοκόρη ή έχει πέντε αδελφές για να μας... Ρε εσύ, μοναχοκόρη ή έχει πέντε αδελφές για να μας τα φάνει η ζωή άλλη. Όχι ρε, μόνη της είναι μοναχοκόρη. Ωραία φίλε, έρχομαι. Κατάλαβα, σαν τη βασιλιά θα είναι. Και πού είσαι και δασκάλα, να ξέρεις. Δασκάλα. Το πρωί δασκάλα, το βράδυ δασκάλα. Οκ. Έγινε. Θα με τρελάζει. Άντε, θα πάρω πάλι. Θα πιω ένα τσίπουρο για πάνω. Στείλε, στείλε φωτογραφία τη και ε9. Να σε καλά. Να σε καλά. Να σε καλά, Πασχάλη. Να δούμε ο φίλος. Ο φίλος μας έβαλε πραγματικά στην αναμονή. Έλα, φίλε, καλησπέρα. Μόλις τον έκανα, προφανώς δεν ήθελε. Λοιπόν, είναι και 32 λεπτά. Θα πάμε στο τελευταίο τότε διαφημιστικό διάλειμμα. Αμέσως μετά. Μπαίνουμε στην τελευταία στροφή της παρασκευιάτικης ραδιοφωνικής μαρμίτας. Πάντοτε στο Λίμπερο 107,4 βρισκόμαστε. Επιστρέψαμε για τα τελευταία κάτι παραπάνω από 20 λεπτά της εκπομπής Ράδιο Μαρμίτα. Στον αθλητικό Λίμπερο 107,4 βρισκόμαστε. Ζάχος Ντρούλινγκ πίσω από το μικρόφωνο 23 10 287 και 3 8. Θα διαβάσω μετά το μήνυμα του φίλου του Πάνου, που βέβαια μου το έστειλε χθες, ξέχασα να το διαβάσω. Θα το διαβάσω μετά, διότι είναι και επίκαιρο, λέει, την άποψή του για τα διαρκείας που είχαμε σήμερα, την ανακοίνωση από την Μπαϊάρης. Καλησπέρα στο φίλο. Καλησπέρα Ζάχο. Καλησπέρα. Πρώτη φορά παίρνω τηλέφωνο, αν και σε ακούω πάρα πολύ καιρό. Σε ευχαριστώ. Το όνομά σου? Βαγγέλης. Σε ακούω. Τηλέφωνο από κάποια περίχωρα της Φραγκφούρτης. Α, Φραγκφούρτη. Από τη Φραγκφούρτη, ναι, ναι. Φραγκφούρτη, έχουμε φιλαράκι εκεί στη Φραγκφούρτη. Το Μιχάλη, δεν το, μπορεί να τον ξέρεις, ο Μιχάλη τον Ιορδανίδη. Δεν ξέρω αν τον... Τώρα μπορεί και να τον ξέρω, είμαι εγώ έξω από τη Φραγκφούρτη σε μια περιοχή, σε ένα χωριό. Ναι, κατάλαβα. Ωραία. Αλλά έχουμε πάρα πολλούς Έλληνες. Ναι, η περιοχή έχει. Ναι, ναι, και προχτές πληροφορήθηκα κιόλας ότι εδώ στην περιοχή μου έχει ένα μαγαζί, ένα καφέ που είναι σαν σύνδεσμο στο Άρη. Ναι, ναι, ναι. Εκεί θα είναι αυτός. Εκεί θα είναι αυτός. Εκεί δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αν και σε ακούω παοξί εσένα. Εμένα? Ναι. Σε πέτυχα? Όχι. Όχι, Αργιανός. Όχι, Αργιανός. Αργιανός. Όχι, επειδή το είπες έτσι, λέω, ήταν η αντίστροφη ψυχολογία που λένε, λέω, μπας και το είπες έτσι γι' αυτό. Όχι, όχι, απλά τώρα το έμαθα εγώ, αν και είμαι 6 χρόνια εδώ πέρα, τώρα έμαθα ότι τώρα υπάρχει αυτό το μαγάζι που μαζεύονται. Ναι, ναι. Τότε ρώτησε και Μιχάλης Ιορδανίδης, λέω, είναι φιλαράκι από πολλά χρόνια, ήταν και εδώ στην Ελλάδα πριν λίγο καιρό, πριν 2-3 εβδομάδες. Αν είναι εδώ στην περιοχή, τριγύρω. Ναι, ναι, Φραγκφούρτη είναι εκεί πέρα και είναι και από αυτούς που είναι. Ναι, επειδή είμαι έξω από τη Φραγκφούρτη. Ναι. Γιατί σε λέω, είναι στα περίχωρα, κάποια χωριά, όπως λέμε, Αγιο Βασίλης. Κατάλαβα, κατάλαβα. Αυτός, ναι, αυτός, να ξέρεις, είναι από αυτούς εκεί από τους προτεργάτες που κάνουν πραγματάκια, ρε παιδί μου, ας πούμε. Δηλαδή, αν υπάρχει αυτός ο χώρος, είναι σίγουρος ότι έχει βάλει το χέρι του και αυτός, να ξέρεις. 100%. Εγώ σε λέω, προχτές το έμαθα αυτό. Έτσι, και έτσι. Το έμαθα από παοκτή, με λέει, πώς δεν είσαι εκεί πέρα εσύ. Και... Λέω, ξέρω, εγώ λέω τώρα το και ακούει, αυτός ακούει συνέχεια την εκπομπή τώρα, για να μην με έχει στείλει μέχρι τώρα, προφανώς δεν ακούει τώρα. Άρα είμαστε, ναι, άρα είσαι άτυχος. Λοιπόν, πάμε, δεν πειράζει, δεν υπάρχει πρόβλημα. Ξεκινάμε. Ναι, πάμε, λοιπόν, ακούμε. Αυτά είπες, έλεγε ότι πριν για την Αγία Σοφιά. Ναι. Μου είπε και... Για μένα βασικά είναι λάθος αυτό που βλέπω όλη μέρα σήμερα. Πολλές κοινοποιήσεις και τέτοια στο Facebook με live από εκεί πέρα. Ναι. Για μένα είναι λάθος αυτό. Για μένα δεν έπρεπε καν κανένας να δώσει σημασία σε όλα αυτά. Πιο πολύ αξία τους δίνουμε με αυτό το θέμα. Ναι, είναι μια οπτική αυτή όντως. Ναι. Εγώ δεν, ειλικρινά, σήμερα έφτασα στο σημείο που έλεγα ότι σελίδες και φίλους που έχω που κάνουν live από εκεί πέρα να τα διαγράψω. Γιατί πιο πολλοί αυτοί θα βγουν και θα πούν ότι μας κοιτούσαν τόσα εκατομμύρια κόσμος. Έτσι, ναι, ότι τα views αυτά, ναι, προσμετρούνται, έχεις δίκιο. Ναι, ναι. Τι να κάνουμε τώρα. Ένας άλλο τέτοιο ήταν, έλεγες πιο μπροστά, όσο αφορά για τις μεταγραφές. Mm-hmm. Για αυτό που λες εσύ, που θεωρείς το μεγάλο όνομα η υπέρβαση. Για μένα είναι λάθος το σκεπτικό ότι μια υπέρβαση θεωρείται ένας ποδοσφαιριστής που θα φέρει φανέλες. Ναι, όχι, όχι. Καταρχήν είπα για το δικό μου μυαλό, έτσι. Δηλαδή, σημαίνει ότι είναι. Ναι, 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 αλλιώς, για, το... για κάποιον άλλον, υπέρβαση είναι κάτι άλλο. Για μένα, υπέρβαση, δηλαδή, όταν μου λες είναι μια υπέρβαση, έφερα αυτόν, οποιαδήποτε ομάδα. Όταν λέει έφερα υπέρβαση αυτόν,
εννοεί ότι κάνει κάτι παραπάνω από αυτό που μπορεί. Ο Αμορόζο, π.χ. εκείνη τη χρονιά, μια που είσαι και στη Γερμανία, μπορεί να ήταν στα τελευταία του, ήταν τα τελευταία τότε του ένσημα. Δεν ήμουν εδώ πέρα. Α, τότε δεν ναι, είπε 6 χρόνια. Ναι, σωστά. Σωστά, ναι. Σωστά, σωστά. Ναι, αυτό ναι. Είναι πριν 13 χρόνια. Ναι, ναι. Και εγώ Θεσσαλονίκη ήμουν. Ναι, ήταν υπέρβαση, διότι. Θα σου πω γιατί ήταν υπέρβαση. Καταρχήν ήταν υπέρβαση μόνο γιατί στο αεροδρόμιο μαζεύτηκαν 7.000 κόσμος, έτσι, για να πάνε να τον υποδεχτεί. Ναι, ναι, ναι. Μεσάνυχτα κιόλας, έτσι. 12 και ήταν η ώρα. Λοιπόν, ναι, και ναι. Είναι υπέρβαση γιατί λες ότι ένας τέτοιος παίξει ακόμη και στα τελευταία του, θεωρείς ότι δεν μπορεί να έρθει σε μια ομάδα ελληνική, ρε παιδί μου. Αυτό είναι για μένα υπέρβαση, δηλαδή. Κάτι που λες ότι αποκλείεται, ρε παιδί μου. Ο Σαντίκου, πώς λένε αυτόν, και 42 γκολ να βάλει. Εγώ δεν είπα δεν είναι καλός παίκτης. Λέω και 50 γκολ να βάλει δεν είναι υπέρβαση ο Σαντίκου. Αυτή, ναι, από αυτή την άποψη. Ναι, εγώ το βλέπω απλά τώρα όμως με τα σημερινά δεδομένα και στις εποχές που ζούμε, ναι. Ότι για μένα υπέρβαση θα είναι παράδειγμα όπως λέμε να δώσει αυτά τα λεφτά ο, mm-hmm. ο Καρυπίδης, αλλά ο παίκτης να τα βγάλει αυτά μέσα ναι, στο γήπεδο. Ναι, όντως. Στον Ιντέγια τα δώσαμε αυτά και δεν τα είδαμε. Δεν τα είδαμε. Τώρα να φέρω εγώ έναν παίκτη που θα μου κάνει όνομα, που θα μου δώσει φανέλες και τέτοια, αλλά στο γήπεδο δεν θα μου προσφέρει αυτά για τα οποία τον πληρώνω, εγώ προσωπικά δεν τον θέλω. Έγινε. Κατάλαβα, εντάξει, είπαμε. Να θυμίσω βέβαια τότε, εντάξει, ναι. Άλλες και εποχές ήταν προ-κρίσεως. Ναι, άλλες εποχές. Μιλάμε με τα σημερινά δεδομένα. Θυμάμαι ο Αμορόζο με το που ήταν, πριν καν έρθει, είχε πουλήσει πάνω από 2.000 φανέλες στο η μπλούζα του, έτσι. Εκπληκτικό ναι, νούμερο. Ναι. Για ελληνικά δεδομένα, εκπληκτικό και νούμερο, έτσι. Δεν τα αντιλώ όλα αυτά, δεν είμαι κάθε τόσο αντίθετος πάνω σε αυτά. Ωραία. Απλά μιλάμε τώρα όπως λέμε με τα σημερινά δεδομένα mm-hmm. που υπάρχουν για μένα και εγώ σαν πρόεδρος αν ήμουν αν είχα τη δυνατότητα και οποιοδήποτε πιστεύω ότι η υπέρβαση θα είναι το ναι μεν περίμενε. Να πληρώσω το ακριβό συμβόλαιο για να φέρω έναν παίκτη όμως που θα με αποδώσει μέσα στο γήπεδο. Ωραία. Μετά θα έρθουν και οι φανέλες, θα έρθουν και όλα τα άλλα. Λοιπόν, προφανώς επειδή τώρα δεν άκουγε, με έστειλε ο Μιχάλης. Μιχάλη, πες μου λίγο ξανά το όνομά σου, ξεχνάω εύκολα ονόματα. Λίγο ξαναπες μου το, μου το είπε στην αρχή και το ξέχασα. Βαγγέλης. Λοιπόν, ο Βαγγέλης Μιχάλη, εφόσον ακούς και με έγραψε, μόλις με έγραψε ο Μιχάλης ο Ιορδανίδης, που δεν πειράζει για το επίθετο, είναι από Φραγκφούρτη, ναι, ναι. Οπότε κανόνισε να βρεθείτε εκεί πέρα. Θα έρθει και όπως μου λέει εκεί στο μέρος που έχετε σαν. Που μαζεύονται οι Αριανοί σαν σύνδεσμο. Ναι. Θα τον πω ότι είμαι στην περιοχή στο Ρούσερσχάιμ. Άμα πω είναι από Φραγκφούρτη, το ξέρει. Ακούει γιατί μου έστειλε μόλις μήνυμα. Μου λέει, δεν έβαλες, μου λέει στον τοίχο σου για ότι θα κάνεις εκπομπή σήμερα. Εντάξει, δεν πες, δεν το βάζω συνέχεια, ρε Μιχάλη. Εδώ είμαι. Λοιπόν, Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για το τηλεφώνημά σου και έτσι να σε ακούμε και πιο τακτικά, έτσι. Πιστεύω τώρα έκανα την πρώτη φορά ενώ ακούω πολύ τακτικά και έχω πολλές φορές ακούω την εκπομπή και με τον συνάδελφό σου έχω πολλές καλά, εντάξει. Λογικό. Αδειράσεις, λογικό. Ξέρω πολλές φορές, αλλά ξέρεις, δεν είμαι, επειδή η αλήθεια δεν είμαι και τόσο άτομο που του τηλεφώνω γενικά. Όταν έχεις κάτι να πεις, ναι, όταν έχεις κάτι να πεις, να βγαίνεις. Όταν έχεις, δεν έχουμε κάθε μέρα κάτι να πούμε, έτσι. Όταν έχεις κάτι να πεις, να βγαίνεις. Ναι, σίγουρα, εντάξει. Να σε καλά. Okay, παιδιά, σε ευχαριστώ. Να σε καλά. Να σε καλά. Επίσης, καλό Σαββατοκύριακο. Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα. Έλα, Ζάχο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Είμαι ο Νίκος από Άνω Ηλιούπολη, πάω ξύς. Άνω Ηλιούπολη. Ναι, ναι. Στα τηλέφωνο και με τον Τάσο. Παίρνω τηλέφωνο και με σένα έχω μιλήσει στην εκπομπή σας. Έχουμε ξαναμιλήσει γιατί μου είπες Άνω Ηλιούπολη και θα έχουμε πω κάτι. Έχουμε ξαναμιλήσει. Κατάλαβα. Γιατί σου έλεγα για Άνω Ηλιούπολη. Ναι, επειδή είμαι παοξής εκεί με τον Τάσο, τον έλεγα για το ΚΑΣ, ας πούμε, τον εξήγησα. Ωραία. Ποια είναι η άποψή μου και διάφορα άλλα θέματα εκεί για δημοκράτες που είμαστε στον ΠΑΟ και όλα αυτά. Τέλος πάντων, μου άρεσε πάρα πολύ η εκπομπή σου σήμερα. Σ' ακούω. Να σε καλά. Ήθελα να πω το εξής. Το ξάδερφο μου άρεσε πάρα πολύ η συζήτηση που είχατε με τον ξάδερφο. Με τον Πασχάλη, ναι, ο Άργος. Με τον Πασχάλη, ναι, ναι. Δηλαδή μου άρεσε πάρα πολύ όπως συζητήσατε, έτσι πώς εξελίχθηκε η συζήτηση. Λοιπόν, εγώ είχα να πω. Ναι, το ping pong σου άρεσε, κατάλαβα. Και το ping pong. Λοιπόν, εγώ έχω να πω το εξής αυτό το θέμα γιατί απασχολεί και άλλους ακροατές. Εγώ το βλέπω από διαφορετική οπτική.
Δεν μπόρεσα να μιλήσω ξανά για την Αγία Σοφιά, γιατί όποτε έπαιρνα και στο Ζαγόρα τηλέφωνο είχαμε άλλα θέματα να συζητήσουμε. Λοιπόν, εγώ το βλέπω από άλλη οπτική γωνία το θέμα. Ήθελα να πω σε όλους τους συνέλληνες το εξής. Ο κύριος Ερντογάν πριν κάποια χρόνια πίσω στο παρελθόν τον κυνηγούσε η αντιπολίτευση ότι είναι γενίτσαρος, ότι ήταν ελληνικής καταγωγής, ποντιακής και ότι ο πατέρας του πλήρωνε φόρους δυσβάσταχτους και μετά όταν εξισλαμίστηκε πλήρωνε λιγότερους. Τα βρήκανε μέσα από τα οικονομικά στοιχεία. Αυτά δεν είναι δικά μου στοιχεία. Είναι από την Τουρκία και για τον συγκεκριμένο λόγο, ο κύριος Ερντογάν έβγαλε ένα νόμο που έλεγε, όπως ξαναμιλήσει και πει τέτοια θέματα για τη δικιά μου, ας πούμε, την τουρκική σαν πατριώτης Τούρκος, ας πούμε, θα τον κόψω τα πόδια. Ναι. Λοιπόν, εγώ παίρνω ένα στοιχείο αυτό, μία οπτική, το κοιτάω αυτό. Το δεύτερο στοιχείο που κοιτάω είναι ο κύριος Ιμάμογλου, ο οποίος είναι ο δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης. Ο δήμαρχος, ναι. Βεβαίως. Ο οποίος αυτός ο κύριος έχει πάρα πολύ καλές σχέσεις με την ελληνική κοινότητα των ποντίων, ιδίως στα Γιάννητζα, έχει επισκεφτεί πάρα πολλές φορές ο κύριος. Είναι όλα αυτά εδώ. Νομίζω αυτός είναι ποντίος, νομίζω. Ναι, είναι ποντιακής καταγωγής ο Ιμάμογλου, όπως άλλωστε και ο κύριος Ερντογάν. Όταν βγήκε ο κύριος Ιμάμογλου, επειδή εγώ του παρακολουθώ πάρα πολύ το θέμα, εκ των έσων τους, έχω παρακολουθήσει τη Γαλατά Σαράι, την Τραπεζοσπορ, έχω μπει μέσα σε αθλητικά σωματεία δικά τους, παρακολουθούσα τους δικούς τους οπαδούς, το δικό τους το φανατισμό, τι έχουν από εκεί, από αυτή την οπτική γωνία. Είχα εμβαθύνει πάρα πολύ, ειδικά στη Γαλατά Σαράι. Ναι. Το γνωστό, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, οι οπαδοί της Φενέρμπαξε φωνάζουν τους οπαδούς της Γαλατά Σαράι Γιουνάν. Έλληνες. Ναι, Έλληνες. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και με εμάς εδώ. Και θα καταλήξω εκεί. Ναι, Ζάχο μου. Γιατί έπαιζε το χαμό μου σε εκεί, εγώ ήμουν ένα πιτσιρίκος. Πήγαινα εκεί και άκουγα το ωραίο το χαλί που έχει στην εκπομπή σου. Εγώ έτσι ξεκίνησα και ξαναμπήκα στη διαδικασία να ακούσω αθλητικές εκπομπές. Βεβαίως από σένα, από τη δικιά σας την εκπομπή. Εννοείς το. Με τον κύριο τον Κιτρέχια. Το έκσταση εξτανόλες, το Τζίμο Μπάι. Το έκσταση, το εξτανόλες που πήγαινα πάνω στο τσαχαμό και το άκουγα και τρελνόμαζα. Του Τάσου είναι η ιδέα, δεν είναι δικιά μου, εγώ δεν οικειοποιούμε ποτέ άλλο. Του Τάσου, πάω ψάκι και ο Τάσος, αλλά τέλος πάντων τυχαίνει, ας πούμε, να δούλευες και εσύ και στο μαγαζί, είχα ακούσει διάφορα που το έλεγες. Δούλευα, κοίτα, δεν ξέρω πόσο χρόνο είσαι, δούλευα σε δύο μαγαζιά στην Άνω λίγο πολύ. 42. Και χρονοδιάγραμμα πρώτα. Το χαμένο είναι Εύωσμος. Ναι, Άνω Λιούπολη, δεν μου είπες η Εύωσμο, τώρα λίγο με μπέρδεψε. Άνω Λιούπολη. Ναι. Άνω Λιούπολη, χρονοδιάγραμμα και ντεφλέρ έχω δουλέψει. Ναι, έχω πάει και στα δύο τα μαγαζιά. Άμα μπορεί να σε έχω πετύχει αν ήσουν DJ. Ήμουνα, βέβαια. Σίγουρα. Έχουμε γνωριστεί κιόλα ήδη. Πιθανότατα. Εμέσως. Λοιπόν, ωραία. Εγώ από αυτή την οπτική γωνία βλέπω το εξής και λέω στους δικούς μας τους συνέλληνες, έχουμε εμείς εδώ μία ρίση που λέμε και πάλι δικιά μας με χρόνια και καιρούς θα είναι. Εγώ λέω, κοιτάξτε λίγο τα γεγονότα, τι συμβαίνει γύρω σας. Στους συνέλληνες. Και πάνω σε αυτό θα πατήσω και θα πω το εξής. Σε ακούμε. Τη γη θα την κληρονομήσουν οι πράγοι άνθρωποι. Αυτό έχει υποθεί μέσα στους μακαρισμούς. Στη δικιά μας τη θρησκεία που είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι. Τη γη θα την κληρονομήσουν οι πράγοι άνθρωποι. Αυτό έχει υποθεί από τον Κύριό μας στους μακαρισμούς. Ναι. Εγώ θα ήθελα να πω σε όλους τους συνέλληνες να είναι πράοι, να ψάξουν αν δεν ξέρουν την έννοια της λέξης τι σημαίνει πράος, να είμαι πράος σαν άνθρωπος, και από εκεί και πέρα να μην ανησυχούν για τίποτα. Ωραία Νικόλη, να σε κλείσω με αυτό. Λοιπόν, ήθελα να πω και κάτι άλλο. Επειδή μου ούκατσε. Πες και αυτό. Σε παρακαλώ πολύ λίγο, Ζάχο μου. Ναι. Άκουσα να δεις. Σ' ακούω. Εχθές το βράδυ άκουσα τη συζήτηση και ό,τι έγινε στον κύριο Ζαγόρα στην εκπομπή του με την ανακοίνωση της Θύρα 4. Ναι. Λοιπόν, θα πιαστώ από εκεί. Κρατάω μόνο την ανακοίνωση. Ναι. Γιατί άκουσα όλη την εκπομπή. Κρατάω μόνο την ανακοίνωση. Ο κόσμος είναι ελεύθερος, μπορεί να πει ό,τι θέλει. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, όταν τελείωσε η εκπομπή, πηγαίνω μέσα στο δωμάτιο και βάζω να δω μια ταινία, επειδή έχω το TV, στο TCM. Είναι ένα κανάλι, συγγνώμη κιόλας τώρα για τη διαφήμιση, είναι ένα κανάλι στην πλατφόρμα τους. Ναι. Και βλέπω το εξής, μετά την εκπομπή έγινε αυτό. Ναι. Βλέπω τον
ένα έργο που είναι πάρα πολύ γνωστό με το Vin Diesel, 666, ο απόλυτος πράκτορ. Ο πράκτορ, ναι, ο τριπλός πράκτορ 3X. Ο τριπλός πράκτορ, 666, με το Vin Diesel, είναι αγαπημένος μου Vin Diesel. Και λοιπόν μπαίνει το έργο, κάνει εκκίνηση το έργο. Ξεκινάει, δηλαδή, το βλέπω εγώ από την αρχή. Και έχει μέσα σε μία αίθουσα, έχει να παίζουν κάτι σαν Rammstein, είναι ένα αριστερό συγκρότημα γερμανικό. Από την Γερμανία, η Rammstein. Ναι. Ναι, και το τραγούδι λέει ως εξής. Bang, 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 και παίζει τη μουσική. Έτσι κάνει εισαγωγή στο έργο μέσα. Με το που το ακούω αυτό μου έρχεται στο μυαλό, οι συμπολίτες μας, ας πούμε, που είναι του Άρη και μάχονται να λύσουν το bang. ναι, Ζάχο μου, άκουσε μου λίγο. Άκουσε μου λίγο. Στα καπάκια μπαίνει μέσα η αντίπαλη ομάδα, η αναρχική, το Ρώσον ας πούμε, η Russia 99, μπαίνει στο έργο δηλαδή, στο πλάνο ας πούμε, και στην επόμενη πλοκή δείχνει τον 666, τον πράκτορα, τον απόλυτο πράκτορα, τον Dyson, αυτό που του γουστάρω, να βουτάει στο κενό. Ναι. Και λέω τι ωραίο ρε, κοίταξε πώς έκατσε, δηλαδή πώς μου ήρθε στο μυαλό. Ναι, τι συνειρμό έκατσε. Πώς μου ήρθε στο μυαλό ας πούμε. Ναι. Τους συμπολίτες μου. Τους συμπολίτες μου. Καλός άνθρωπος. Λοιπόν, εγώ θα πω κάτι. Θα προτείνω κάτι εδώ στον αέρα και μακάρι να γίνει. Θα προτείνω το εξής. Πες. Εδώ στον αέρα, Ζάχο. Μ' αρέσει πολύ γιατί είσαι μετριοπαθής. Αριανός, τίμιος και έχεις πάρα πολύ ωραίο ορθολογικό, τα σκέφτεσαι τα πράγματα ορθολογικά. Κλείσε γρήγορα με αυτό όμως, γιατί έχω άλλη μια γραμμή. Κλείνω με αυτό. Σε λίγο καιρό θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Οπαδοί δεν θα υπάρχουν λόγω κορονοϊού. Εγώ προτείνω στα σωματεία του ΠΑΟΚ και του Άρη, βέβαια να συνεννοηθούν και με τους συνδέσμους, προτείνω το εξής. Να βάλουν έναν από την ομάδα του Άρη, τους οπαδούς, ας είναι και σημαίες του Άρη, και έναν από τους οπαδούς του ΠΑΟΚ και ας είναι και σημαίες. Όποιον θέλουν, ας βάλω, συνεννοηθούν. Ναι. Και θα μπουν μέσα στο γήπεδο. Να υπάρχουν δύο φύλαθλοι, δύο, μέσα στο γήπεδο. Είναι ευκαιρία να γίνει αυτό τώρα, για να δώσουμε ένα μήνυμα κατά του χουλιγκανισμού, του εξτρεμισμού και υπέρ της δημοκρατίας. Γιατί μας έχουν κουράσει οι κύριοι και θέλουμε όταν ήμασταν μεταξύ μας και βιώνουμε, γιατί η Θεσσαλονίκη είναι μια μικρή πόλη, θέλουμε να είμαστε αγαπημένοι. Ας ξεκινήσουμε από εκεί και αργότερα, αν θέλουν και πετύχει το πείραμα, να δείχνει και τίποτα ντρόμουν έτσι, να κατεβαίνουν, να δείχνουν τους φιλάθλους. Πώς πανηγυρίζουν. Δύο θα είναι, δύο. Ένας θα είναι στη μία θητεία, ένας στην άλλη. Οκ, Νικολή, καταλάβαμε. Ώστε να στείλουμε ένα μήνυμα κατά του χουλιγανισμού. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, καταλάβαμε το πνεύμα. Να έχεις καλό Σαββατοκύριακο. Να είσαι καλά. Γεια σου, Ζάκο. Να είσαι καλά. Γεια. Πριν πάμε στον επόμενο, εντάξει, δεν ήθελα να τον διακόψω τον Νίκο. Μετριοπαθής δεν είμαι. Είμαι οπαδός πρώτα, μετά φιλάθλος. Πρώτα είμαι οπαδός. Και είμαι και πολύ φανατικός. Αν μπορώ να κάνω τη μέρα νύχτα, φίλε. Έτσι. Βασικά δεν μπορεί κανένας να το κάνει. Και όποιος το κάνει, το σχολιάσει 100 φορές, χάνει ο ίδιος. Πάμε στον τελευταίο φίλο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Ζάχο. Καλησπέρα. Πρώτη φορά τα λέμε. Τι κάνεις? Δόξα τω Θεώ, προσπαθώ. Το όνομά σου, αν θέλεις. Λεωνίδας. Έλα, Λεωνίδας, ακούμε. Ιντερνετικά έχουμε μιλήσει έτσι κάποιες φορές. Αν επιτρέπεται, από ποια Θεσσαλονίκη, όχι. Έξω, Σύνδο. Έξω, Σύνδο. Α, Σύνδο. Έχω και φιλαράκι Σύνδο, οπότε. Δίπλα είμαστε, ναι. Εδώ παντρεμένος είμαι τα τελευταία χρόνια. Εντάξει, από Χαλάστρα είμαι, παραδίπλα, δυτικά τέλος πάντων. Έτσι, δίπλα, κοντά είναι και τα δύο, έτσι κι αλλιώς. Από πού να το πιάσουμε τώρα και από... Από την αρχή να το πιάσεις και στο τέλος να το τελειώσεις, δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Λοιπόν, μας ήρθε το μπαν. Τρέχει ένας άνθρωπος τώρα να συμμαζέψει και να κάνει πράγματα. Εγώ προσπαθώ έτσι σε τέτοιες φάσεις να βάλω τον εαυτό μου στη θέση του, γιατί απ' έξω λέμε πολλά και κριτικάρουμε εύκολα. Και στις εποχές που ζούμε, αν μας γυρίσει ανάποδα, ένα ευρώ δεν απέσει. Σωστό είναι αυτό που λες. Και τώρα αυτός ο άνθρωπος έχει δώσει κάποια λεφτά, έχει κλείσει κάποιες υποθέσεις και έχει μείνει τώρα ένας παίχτης που το θυμάμαι κιόλας. Πηγαίναμε στο γήπεδο, το βλέπαμε. Έχει δουλέψει 70 χιλιάρικα. Κοντά στα 80 λέει. Προσπαθώ να το τρέξω τώρα λίγο γιατί αλλού θέλω να καταλήξω. Και ζητάει ένα ποσό 350-400 χιλιάρικα cash. 300-350, ναι. 400. Λέει στα 350 μπας και κατέβηκε λίγο αυτός τώρα. Ξέρεις τι δεν μπορώ να καταλάβω. Πες μου. Η FIFA και οποιαδήποτε αρχή είναι σε τέτοιες υποθέσεις που είναι δύσκολες. Δεν υπάρχει κάτι, μια αρχή, ένα, δεν ξέρω πώς να το πω, που να το πήρε, φίλε, τι δούλεψες, 70-80 χιλιάρικα τέλος πάντων. Ναι.
έφυγες και ζητάς τώρα όλο το συμβόλαιο από πόσα χρόνια δεν θυμάμαι. Λεωνίδα, δες τώρα τι γίνεται. Σε πιάνω αδιάβαστο εδώ. Εδώ σε πιάνω αδιάβαστο, γιατί αυτό που είπες στις δύο προηγούμενες μέρες ήταν το σχόλιο μου ακριβώς όσον αφορά τη FIFA και αυτόν που δίκαζε την υπόθεση. Ναι. Ότι δηλαδή. Δεν σ' άκουσα από την αρχή. Χθες και προχθές δύο φορές το είπα. Ναι, ότι αυτό, δηλαδή. Ναι, ναι. Όχι σκάουτερ έξτρονς, θέλω να σου πω ότι είναι πολύ εύλογη απορία. Να τον πει ρε φίλε, εδώ δούλεψες 80, μετά δούλεψες και σε άλλη ομάδα. Αν δεν είχε δουλέψει σε άλλη ομάδα. Αν δεν είχε δουλέψει σε άλλη ομάδα, μπορεί να πει εγώ ήμουν άνεργος για αυτό το λόγο. Που δεν θα ήταν αλήθεια πάλι, αλλά λέμε. Να πει δεν δούλεψε. Εδώ δούλεψε. Αλλά ξέρεις ποια είναι η διαφορά. Ο Άρης όταν γινόταν η εκδίκαση, φίλε, δεν υπήρχε εκεί πέρα. Ερήμηνη δικάστηκε. Αλλά και πάλι αυτό για μένα, χωρίς να ξέρω τα δικονομικά, ούτε δικηγόρος είμαι, ούτε δικαστής, πάλι αυτό για μένα, για τον δικαστή, για τον οποιοδήποτε δικαστή, δεν είναι άλοθη. Διότι αυτά είναι δύο πολύ εύλογα ερωτήματα. Να του πει 400 ζητάς. Πόσο έχεις δούλεψες αυτά τα τρία χρόνια που τα ζητάς, τα δούλεψες και δεν σου δώσα φράγκο. Θα πει όχι. Αυτό ακριβώς. Θα πει αυτό, δούλεψα αυτό. Το ένα. Τα άλλα δύο χρόνια τι έκανες. Είναι δύο πολύ. Θα δηλαδή, και γεια σας. Ναι, δηλαδή το ένα ερώτημα πάει πολύ εύκολα στο άλλο. Γιατί αν ζητάς 400, λογικά είναι τα λεφτά, γιατί δείχνεις τα στοιχεία, έτσι. Είναι τα λεφτά όλων των συμβολέων σου. Όλο τη διάρκεια του συμβολέου. Και το λες ο δικαστής. Συγγνώμη ρε φίλε, είχες 400 χιλιάρικα συμβόλαιο για τρία χρόνια. Και ζητάς 400, δεν πήρες φράγκο. Θα πει, όχι, δούλεψα το ένα. Καλά, δούλεψα το ένα. Τα άλλα δύο δούλεψα στην Πανταγιώς και στην Ρεάλ Μαδρίτης. Και γιατί ζητάς τα άλλα δύο αφού δούλεψες. Έτσι. Ξεκόβεται κατευθείαν και τελειώνει. Παίρνεις ακριβώς. Παίρνεις το χρόνο του συμβόλαιου. Και πού το πάω τώρα. Εντάξει, εγώ απ' έξω είμαι, δεν μπορώ να ξέρω τι γίνεται. Ούτε εμείς, ρε φίλε, ξέρουμε. Ούτε εμείς ξέρουμε. Όχι. Πού βλέπω εγώ το πρόβλημα διαχρονικά. Γιατί ούτε μεγάλος είμαι, ούτε μικρός θεωρούμε πλέον. 37 είμαι. Δηλαδή έχω ζήσει. Δηλαδή από το 90 είμαι Χαριλάου, ας πούμε. Δεν είχαμε ποτέ και πουθενά οργάνωση. Δηλαδή η κίνηση Χαριστέα είναι εξαιρετική για μένα. Mm-hmm. Και θα δούμε και πώς θα κινηθούν και οι μεταγραφές. Έτσι, όλοι θα κρυθούν εκ του αποτελέσματος. Ακόμη δεν κρύθηκε ο Χαριστέας. Δεν κάναμε μεταγραφές ακόμη, δεν έχει κρυθεί. Όχι, δεν το κρίνω. Λέω θα κρυφθούν όλοι εκ του αποτελέσματος. Καλώς ή κακώς, δυστυχώς έτσι είναι. Αλλά από αυτά που ακούω ρεπορτάζ από τότε που ανέλαβε ο Καρυπίδης, που εγώ πιστεύω είμαστε τυχεροί που έχουμε έναν τέτοιον άνθρωπο, πρέπει να στελεχώσει την ομάδα. Είμαστε γυμνοί παντού. Υποστελεχωμένοι. Ναι, μέχρι και από και σε διαφημίσεις και συγχορηγίες που ακούω, άλλοι έχουν 5-6 θέσεις ανθρώπους να τρέχουν και εμείς έχουμε έναν. Αν ήμουν ο Καρυπίδης, ξέρεις, θα σου έλεγα τώρα πολύ εύκολη απάντηση. Θα σου έλεγα, κοίτα το δίπλα στον ΠΑΟΚ που έχει σε κάθε γραφείο, χρειάζεται έναν άνθρωπο και έχει τέσσερις, και δες τι έγινε με τα δελτία. Βέβαια αυτό, βέβαια αυτό δεν αθώνει εμάς που είμαστε υποστελεχωμένοι, έτσι. Αλλά ναι, δηλαδή το λάθος αν είναι να γίνει πάντα το στέλεχος, και δηλαδή να είναι ικανός αυτός που έχει στην κατάλληλη θέση. Να έχει τον κατάλληλο άνθρωπο στην κατάλληλη θέση, έτσι. Αυτό είναι το σωστό. Πιστεύω ότι το μπαν θα λυθεί. Νομίζω ότι ο σχεδιασμός ήδη τρέχει. Θέλω να καταλήξω πού. Κλείσε με αυτό. Ναι, ανεβήκαμε δύο χρονιές που επιστρέψαμε και βγήκαμε Ευρώπη. Ναι. Του χρόνου βγαίνουν τέσσερις και σε υποδιέστερη διοργάνωση. Έτσι φαίνεται. Αυτό έτσι δεν το ακούω από τον κόσμο. Εμένα με ανησυχεί πολύ. Γιατί έβλεπα ένα Παναθηναϊκό σκοτωμένο, συγγνώμη, και έχει και τα σφυριγματάκια του, έχει και το ένα και το άλλο. Του χρόνου όλοι τίτλο θέλουμε. Δεν το συζητάμε αυτό, δεν χρειάζεται καν να το λέμε. Δηλαδή έχει γίνει. Πρόσεξε, μπορεί να βγεις και τέταρτος και να μην βγεις σε Ευρώπη, αν πάρει ο πέμπτος ή έκτος στο κύπελο, έτσι. Και τέταρτος. Αυτό είναι το θέμα. Η επιτυχία του χρόνου το λιγότερο είναι να βγούμε Ευρώπη. Αν θα βγούμε, θα είναι τεράστια αποτυχία και είναι τέσσερις θέσεις, παιδιά. Για να δούμε. Αυτό. Και για μπάσκετ ήθελα να πω, τέλος πάντων δεν πειράζει. Δεν προλαβαίνουμε. Να μην φάω από τα παιδιά. Ήδη έχω φάει. Λοιπόν, να είσαι καλά. Και εγώ χάρηκα, Λεωνίδα. Λοιπόν, από εβδομάδα εδώ πάλι. Θα είμαστε πρώτο Θεός, έτσι. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο να έχεις. Λοιπόν, θα διαβάσω, γιατί δεύτερη μέρα να μην το διαβάσω δεν πάει. Το μήνυμα του Πάνου, το οποίο είναι και ακριβώς επίκαιρο και λόγο, γιατί λέει για τα διαρκές. Καλησπέρα Ζάχο, για τα διαρκές. Για μένα φέτος θα πρέπει να βοηθήσει σε θέμα τιμών. Αυτό που ρώτησα δηλαδή, λες και το ξέρα τον Νίκο. Αν θέλουμε να έχουμε μεγαλύτερο αριθμό. Εγώ παίρνω 2-3 σεζόν διαρκές, αλλά φέτος για την κατάσταση που ζούμε είμαι εδώ και 5 μήνες άνεργος. Θα μπορούσε έστω και για ανέργος να μειώσει 50 ευρώ το εισιτήριο για
Όσο και να θέλω, δύσκολο είναι να δώσω το 150 και δεν με ενδιαφέρει να είναι κλεισμένο Νιου Ιόρκη. Νομίζω, αρκεί να στηρίξω. Υπάρχει μείωση, τώρα δεν την είδα, γιατί ούτε θυμάμαι πόσο ήταν από πέρσι. Πάντως υπάρχει διαφορετική τιμή, φίλε μου, πάνω. Τώρα μην κοιτάξω, δεν θέλω να φάω χρόνο από τα παιδιά από τον Διονύση που έρχεται. Δεν θα είναι σήμερα ο Στέφανος, θα είναι ο Διονύσης με καλή παρέα από ό,τι έμαθα εδώ. Λοιπόν, υπάρχει σίγουρα έκπτωση. Απλά τώρα δεν είμαι εύκαιρος να σου πω πόσο είναι η έκπτωση για τον άνεργο. Έτσι. Υπάρχει πάντως έκπτωση. Άμα μπεις στο site της ΠΑΕ θα το δεις. Λοιπόν, αυτά. Ευχαριστώ για άλλη μια φορά. Πραγματικά και σήμερα, παρότι είναι Παρασκευή και ο κόσμος την κουμπανάει για Χαλκιδική γενικότερα, για μέρη τα οποία θα μπορεί να βρει λίγη δροσιά. Να ευχαριστήσω για τη συμμετοχή και την ακρόαση. Δευτέρα ξανά, πρώτα ο Θεός. Όλοι καλά να είμαστε και εσείς που ακούτε και εμείς εδώ πέρα που βρισκόμαστε στο ραδιόφωνο και όλος ο κόσμος βασικά. Δευτέρα πρώτα ο Θεός στις 9 η ώρα με την επόμενη εκπομπή. Πάντοτε στο Λίπερο 107,4 την εκπομπή που από ό,τι φαίνεται αγαπάτε, Ράδιο Μαρμίτα. Δεν έχω να σας πω τίποτα άλλο από το να σας προτείνω να μείνετε συντονισμένοι φυσικά στο Λίπερο. 107,4 έρχεται ο Διονύσης. Νομίζω ότι ο Στέφανος δεν θα είναι σήμερα. Ο Διονύσης με καλή παρέα. Με καλή παρέα και θα καταλάβετε τι εννοώ. Γι' αυτό μην το κουνήσετε ρούπι. Από μένα δεν έχω να σας πω τίποτα άλλο. Να έχετε ένα ευχάριστο και όμορφο Σαββατοκύριακο. Γεια σας.